αθλητικά. Πραγματικά. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα, Δευτέρα σήμερα, 16 Οκτωβρίου, είμαστε και πάλι εδώ στο Super B News. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Καλησπέρα Απόστολε, θα έχουμε πολλές συνδέσεις σήμερα γιατί θα συνδεθούμε με τον Νίκο Σύμφαντο για πολύ σημαντικά θέματα τα οποία αφορούν καταρχάς μια φωτιά που είχαμε χθες το βράδυ και παρολίγο να καούν σπίτια πραγματικά, δεν περνούσε το πυροσβεστικό όχημα. Θα συνδεθούμε με τον Νίκο να μας δείξει τι γίνεται εκεί με ένα τροχείο που είχαμε επειδή δεν λειτουργούσαν τα φανάρια, παρακαλώ. Θα έχουμε σύνδεση με το Επιμελητήριο Αχαΐας και την εκδήλωση της Παναχαϊκής. Πολλά ρεπορτάζ, πολλά σχόλια, Απόστολε. Και έχουμε και τον πρώτο υποψήφιο για τις δημοτικές εκλογές, τις επόμενες δημοτικές εκλογές στην Πάτρα. Και από εκεί θα έχουμε ζωντανή σύνδεση, λοιπόν, στο πλαίσιο του Super B News. Κάθε βράδυ, 7 η ώρα το απόγευμα, εδώ, ζωντανά, από το μεγάλο περιφερειακό κανάλι Απόστολε. Εκεί με τη φωτιά, πραγματικά πήγα στο σημείο χθες, μαζί με τον Νίκο Σύμφαντο. Όντως, δεν μπορούσε να περάσει το πυροσβεστικό όχημα και είναι η δεύτερη φωτιά η οποία εκδηλώνεται σε αυτό το σημείο. Βλέπετε τις εικόνες εκεί. Πάμε να δούμε πρώτα το ρεπορτάζ λοιπόν και θα συνδεθούμε αμέσως με τον Νίκο Σύμφαντο. Οδός Ουνίου, ακριβώς πίσω από το Ίδρυμα Μέρημνα Στελέων, παράλληλα στην ακτή Δημαίων Αναστενό. Άλλη μια πυρκαγιά σε καλαμιές που έχουν φυτρώσει παράλληλα με τις γραμμές του τρένου. Ξέσπασε το βράδυ της Κυριακής. Το πυροσβεστικό δύσκολα πέρασε αλλά τα κατάφερε. Μέχρι πότε όμως θα τα καταφέρνει? Στην περιοχή υπάρχουν σπίτια σε κοντινή απόσταση. Η είσοδο για τη Σουνίου είναι αποκλεισμένη και οι καλαμιές δεν έχουν καθαριστεί. Κάπου φροντίζει ο ΣΕ. Τώρα όμως δεν έκανε καμία ενέργεια να καθαρίσουν τα καλάμια και κάπως. Τώρα αυτή η περιοχή είναι της Εκκλησίας του Αγίου Γερασίμου. Και δίπλα είναι ένα ορφανοτροφείο, λέω. Αυτή. Τώρα εδώ άμα πιάσει μεγάλη φωτιά στα καλάμια, ή ο ΣΕ έχει τη ευθύνη ή οι ιδιοκτήτες αυτοί. Ναι, άλλο λέω, πυροσβεστικό πώς μπαίνει εδώ άμα πιάσει φωτιά στα καλάμια? Δεν μπαίνει με τίποτα, πώς να μπει. Καλά, εγώ το αυτοκίνητο το βγάζω. Εντάξει, αλλά μετά, αλλά με τα πόδια. Στην κυριολεξία έχει σχηματιστεί ζούγκλα. Οι κάτοικοι έχουν πάει πολλές φορές στο Δήμο αλλά και τον ΟΣΕ. Απάντηση καμία, μέχρι να καεί ο τόπος. Και τότε θα ξεκινήσουμε έρευνα για απόδοση ευθυνών. Έχουμε προσπαθήσει να βρούμε τους αρμόδιους, είτε είναι ο Δήμος, είτε είναι ο ΟΣΕ, τον υπεύθυνο τέλος πάντων, να έρθει να τις καθαρίσει. Έχουμε αιτηθεί, έχουμε στείλει τα χαρτιά μας, έχουμε κάνει αίτηση, όποιος είναι αρμόδιος. Και τι λένε, καμία απάντηση? Δεν γνωρίζουμε ακόμα καμία απάντηση. Λοιπόν, βλέπουμε τον Νίκο Σύμφαντο, πώς το λέει. Για να δούμε τι έχει νεότερα να μας πει ο Νίκος. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, σας ακούω καλά. Καλησπέρα. Ωραία. Εμείς καλύτερα. Για πες μας λοιπόν. Πρέπει να σας πω ότι βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στην οδό, μάλλον στις σιδηροδρομικές γραμμές βρίσκομαι, στο ύψος του Αγίου Γερασίμου, ακριβώς πίσω από τον Άγιο Γεράσιμο, και βρίσκομαι στην πάροδο της Σουνίου, έτσι λέγεται ο δρόμος εδώ. Αν μπορείτε, το θέμα το έχετε, νομίζω ότι το έχετε. Ναι, το έχουμε παίξει, το έχουμε προβάλει, ξέρουμε τι γίνεται. Απλώς δείξτε μας λίγο την εικόνα εκεί. Τι επικρατεί, τι θα μπορούσε να συμβεί, αν πραγματικά χθες είχαμε μεγάλη φωτιά. Κοιτάξτε να δείτε λοιπόν αυτή τη στιγμή τι γίνεται μπροστά μου. Σας δείχνω τη σιδηροδρομική γραμμή. Βλέπετε ότι σχεδόν σε όλο το μήκος από εδώ που βρίσκομαι μέχρι και 500 και 700 μέτρα μπροστά μου. Οι καλαμιές έχουν πνίξει τη σιδηροδρομική γραμμή. Δεν έχει να κάνει βέβαια με το τρένο, δεν περνάει τρένο από εδώ. Κάποια στιγμή ενδέχεται να περάσει. Δεν καθαρίζεται ο χώρος σε όλο το μήκος σιδηροδρομικής γραμμής, πρέπει να πούμε, Νίκο. Γι' αυτό έχουμε και αυτά τα προβλήματα, έτσι. Υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα λοιπόν, πρέπει να πούμε. Εδώ χθες εκδηλώθηκε πυρκαγιά. Καταρχήν το πρώτο ερώτημα, πώς θα μπορέσει να περάσει πυροσβεστικό από εδώ, από τη στιγμή που δεν βλέπετε τι γίνεται? Εσύ Νίκο τώρα περπατάς πάνω στις γραμμές. Περπατάω πάνω στις γραμμές ακριβώς εγώ. Ωραία. Βλέπετε. Και δίπλα σου είναι η ζούγκλα. Βλέπετε τι γίνεται εδώ. Ζούγκλα πραγματική. Πραγματική ζούγκλα. Πρέπει να σας πω ότι ακριβώς από κάτω, από το σημείο που βρίσκομαι εδώ και σας δείχνω αυτή τη στιγμή, είναι η εκκλησία του Αγίου Γερασίμου. Και ακριβώς δεν φαίνεται λόγω των καλαμιών, από ό,τι καταλαβαίνω. Δεν φαίνεται, και από κάτω ακριβώς είναι το ορφανοτροφείο των Θηλαίων.
Αντιλαμβάνεστε ότι άμα πιάσει μια φωτιά και φυσήξει λίγο αέρα, εδώ θα γίνει πανικός. Άρα μου λες λοιπόν ότι κινείσαι επάνω στη γραμμή του τρένου, την παλιά γραμμή, παράλληλα προς την ακτή Δημαίων, κοντά στον Άγιο Γεράσιμο, για να καταλάβουν οι τηλεθεατές μας. Πίσω ακριβώς από την εκκλησία του Αγίου Γεράσιμου βρίσκεσαι. Ακριβώς. Και τώρα στο σημείο που πλησιάζω, βλέπετε ότι. Εδώ δεν θα μπορέσει να περάσει ούτε εσύ ο ίδιος. Προσπαθώ. Λοιπόν, βλέπετε ότι εδώ είναι γεμάτος ο τόπος. Μάλιστα, κάποιοι έχουν κόψει για κάποια καλάμια εδώ. Αλλά δεν έχουν κάνει τίποτα σπουδαίο από ό,τι καταλαβαίνετε. Και σε αυτό το σημείο που βρίσκομαι, εκδηλώθηκε χθες η πυρκαγιά. Μάλιστα. Σας πάω ακριβώς στο σημείο αυτό, εδώ ακριβώς. Η πυροσβεστική έφτασε από την πάροδο της Μαξίμου, σας δείχνω, είναι περίπου, αν τη βλέπετε λίγο στο τέρμα της βάρδος. Ναι, βλέπουμε. Έφτασαν με μάνικες από εκεί οι άνθρωποι. Ήρθαν με τα πόδια δηλαδή. Και έφτασαν την πυρκαγιά. Βλέπετε ότι εδώ έπιασε η πυρκαγιά χθες, σε αυτό το σημείο. Είναι ανάμεσα στη Μαξίμου και στην Ιεροθέου. Βλέπετε τι γίνεται. Εάν εδώ, και πρέπει να σας πω βέβαια ότι είναι και σπίτια εδώ, έτσι. Ναι. Είναι και σπίτια. Βρίσκονται σπίτια. Μπορούμε να σας δείξουμε ότι βρίσκονται σπίτια. Πυκνοκατοικημένοι περίπου. Τα βλέπετε τα σπίτια. Να τα. Μάλιστα. Είναι λοιπόν, σε πάρα είναι πολύ κοντινή απόσταση. Είναι μια χαόδης κατάσταση, όπως μας έλεγα κάτι και έχουν επισκεφθεί και τον Δήμο Πατρέων αλλά και τον ΟΣΕ. Δεν έχουν πάρει απαντήσεις. Υπάρχει πολύ σοβαρό πρόβλημα εδώ και υπάρχει και κίνδυνος. Γιατί εδώ πρέπει να σας πω ότι σε αυτό το σημείο έχουμε και αρκετούς περιπατητές, όσο και σας φαίνεται περίεργο. Ναι, μπορείτε να δείτε έναν ο οποίος πλησιάζει αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Περνάνε και αλλοδαποί οι οποίοι μένουν κοντά εδώ στα παραπήγματα σε διάφορες περιοχές. Περνάνε και πολίτες οι οποίοι προσπαθούν έτσι να κινηθούν προς τις ιδιοκτησίες τους. Υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ένα να πετάξει ένα τσιγάρο, αντιλαμβάνεστε τι θα γίνει. Ναι. Σαφέστατα είναι πολύ σοβαρό το ζήτημα και ιδίως το γεγονός, Νίκο, όπως μας είπες και βλέπουμε και στις εικόνες, είναι δίπλα ακριβώς από τα σπίτια. Και να σου πω κάτι, Νίκο, μας τα έλεγαν χθες και κάτοικοι της περιοχής που πήγαμε εκεί, στο σημείο αυτό. Έχουν πάει σε Δήμο, έχουν πάει στον ΟΣΕ, έχουν πάει παντού. Τηλεφώνησαν χθες το απόγευμα στο Super B. Και από εδώ μάθαμε λοιπόν, από το τηλεφώνημα, αυτή την καταγγελία δηλαδή, τι συμβαίνει εκεί. Και δεν είναι μόνο το συγκεκριμένο σημείο, έτσι. Είναι σε όλο το μήκος της οδομικής γραμμής που δεν χρησιμοποιείται. Σωστά. Λοιπόν, Νίκο, συνεχίζει το ρεπορτάζ, θα επανέλθουμε, γιατί ξέρω ότι έχουμε να αναδείξουμε και ένα άλλο πολύ μεγάλο ζήτημα. Γιατί είχαμε τροχαίο σήμερα με τραυματίες εξαιτίας κάποιων φωτεινών σηματοδοτών που δεν λειτουργούν στην Πατρών Κλάους. Και πραγματικά είναι πολύ επικίνδυνα τα πράγματα. Πάμε τώρα στο ρεπορτάζ Απόστολε με τον κύριο Κατσιφάρα, τον κύριο Τζαβάρα, τους δημάρχους της Ηλίας, έτσι. Μιλάμε βεβαίως για το θέμα που δημιουργήθηκε μετά τις δηλώσεις του Κώστα Τζαβάρα, του βουλευτή Ηλίας και κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Νέας Δημοκρατίας, πως θα πρέπει να γίνει δημοψήφισμα, λέει, για να αποσκιστεί η Ηλία από την περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και να μετακινηθεί στην περιφέρεια, νομίζω, Πελοποννήσου. Θα ήθελα το σχόλιο στο πολιτικό, αλλά μετά το ρεπορτάζ να δούμε λοιπόν τι ακριβώς έχει συμβεί. Γιατί υπάρχουν αντιδράσεις, Απόστολε, δημάρχων της περιοχής και μάλιστα το θέμα σήμερα πήρε πανελλαδική διάσταση. Όλα τα κανάλια της Αθήνας έπαιξαν το θέμα αυτό. Η πρόταση του βουλευτή Ηλίας της Νέας Δημοκρατίας, Κώστα Τζαβάρα, έπεσε σαν κεραυνό σε νεφρία. Πρότεινε να γίνει δημοψήφισμα στην Ηλία, ώστε ο νομός να ενταχθεί στην περιφέρεια Πελοποννήσου, με έδρα την Τρίπολη, και να φύγει από τη Δυτική Ελλάδα. Η πρώτη αντίδραση ήρθε από τον Απόστολο Κατσιφάρα. Είναι μια καθαρά διχαστική κίνηση. Εμείς ενώνουμε, δεν διχάζουμε. Ο τοπικολαϊκισμός έχει τα ωριά του. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να πάρει καθαρή θέση. Δεν μπορεί ο καθένας κατά καιρούς να ετεροκαθορίζεται. Δεν φτιάχνουμε εχθρούς για να υπάρχουμε πολιτικά. Οι περισσότεροι δήμαρχοι της Ηλίας είναι ενάντια στην πρόταση Τζαβάρα. Ας ακούσουμε τι μας δήλωσαν ο δήμαρχος Ποινιού και ο δήμαρχος Ανδραβίδας Κιλίνης. Εγώ πιστεύω ότι η Πάτρα είναι το σπίτι μας. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχουν περισσότερα κοινά στοιχεία ή είναι πιο κοντά, ας πούμε, η Λακωνία ή η Αργολίδα από ότι είναι η Δολακαρνανία, για να είμαι ειλικρινής. Και να πω και κάτι άλλο, στο πλαίσιο που με αφορά, γιατί εγώ δεν θέλω να κάνω ούτε τον έξυπνο ούτε τον σοφό, ότι η Πάτρα είναι 30 λεπτά από εδώ. Μπορούμε στις υπηρεσίες να είμαστε ανά πάσα στιγμή, όπως ακριβώς το λέω. Υπάρχει καλή σχέση και συνεννόηση.
Και από εκεί και πέρα εκτιμώ ότι η θέση μας είναι να είμαστε σε περιφέρεια με έδρα την Πάτρα. Εγώ δηλώνω Πάτρα, δηλώνω Δυτική Ελλάδα και δεν είμαι στην κατεύθυνση αυτή που είπε ο φίλος μας Ζαβάρας. Είμαι σε αντίθετη κατεύθυνση. Δεν θεωρώ δηλαδή τώρα να μικραίνει κάτι αυτό που είπα. Δηλαδή θέλουμε ενότητα. Μεγαλύτερη ενότητα, μεγαλύτερη ψυχραιμία και η λέξη κλειζί είναι συνεργασία. Οι περισσότεροι πολίτες της Ηλίας δήλωσαν πως δεν επιθυμούν να γίνει πράξη η πρόταση Τζαβάρα. Κάποιοι ωστόσο δήλωσαν πως θα μπορούσε να γίνει μια ενιαία περιφέρεια αυτή της Πελοποννήσου με έδρα την Πάτρα. Να φύγουμε από την Πάτρα και να πάμε στην Τρίπολη. Στην Αλεξανδρούπολη πες να μας στείλουνε. Να παραμείνει όπως είμαστε εδώ. Όπως είμαστε. Βεβαίως. Τι δουλειά έχουμε στην Τρίπολη, θα πηγαίνουμε τώρα. Δημοψηφίσματα να κάνει 100, εδώ θα μείνουμε εμείς. 100 δημοψηφίσματα να κάνει εδώ. Εμείς θέλουμε εδώ. Να φύγουμε να πάμε στην Τρίπολη. Εκεί ανοίγουμε εμείς. Τι δουλειά έχουμε την ίδια. Έλα. Στην Τρίπολη. Αφού η υγεία θα την παραμείνει τώρα. Άρα συμφωνείτε με τον κύριο Τζαβάρα. Αν είμαστε Πελοπόννησο, δεν έχουμε δουλειά με τη Δυτική Ελλάδα, με το Αδρίκη, με το Μεσόγειο, δουλειά έχουμε εμείς από εκεί. Να γίνει μία Πελοπόννησο. Μόνο μία Πελοπόννησο να υπάρχει. Α, και οι 7 νομοί. Και οι 7 νομοί, ναι, ασφαλώς. Και οι 7 νομοί να γίνουν ένα. Πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν αποκλείεται μετά από αυτή την κίνηση ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας να έχει στόχο να είναι υποψήφιος περιφερειάρχης στις προσεχείς εκλογές. Λες να το κάνει γι' αυτό, Απόστολε. Δεν μπορεί να γνωρίζει κανείς ποιες είναι οι πολιτικές βλέψεις του κ. Τζαβάρα. Το σίγουρο είναι πάντως ότι ως βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας στο νομό Ηλίας και ως κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος έχει θεσμικό ρόλο. Θα πρέπει όταν κάνει κάποιες προτάσεις να τις κάνει μετά από συνεννόηση και με το κόμμα του, γιατί δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία αν υιοθετεί αυτή την άποψη, διότι εάν την υιοθετούσε πολύ απλά θα το είχε πράξει πριν από μερικά χρόνια όταν ήταν και κυβέρνηση. Για να μην το πράξει και για να μην συμβεί κάτι τέτοιο σημαίνει ότι δεν συμφωνεί με το σκεπτικό του κ. Τζαβάρα, άρα θέλει όπως είναι τα πράγματα σήμερα. Τώρα, γιατί από την πλευρά του ο Κώστας Τζαβάρας προχώρησε σε μια τέτοια κίνηση, δεν το γνωρίζω. Το σίγουρο είναι ότι, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ, δεν συμφωνούν οι συντοπίτες του. Ούτε οι δήμαρχοι. Ούτε οι δήμαρχοι. Οι παράγοντες του νομού δηλαδή. Ούτε και οι συντοπίτες του με μια τέτοια κίνηση. Ναι, είπε κάποιος ότι να γίνει μια περιφέρεια Πελοποννήσου, αλλά πάλι με έδρα την Πάτρα. Δεν συζητούν δηλαδή να πάνε στην Τρίπολη. Πρόσεξε. Ναι, ακριβώς. Έχει σημασία αυτό. Ναι. Δηλαδή, ο κόσμος που δεν ξέρει, αλλά λοιπόν προστεί το δημοψήφισμα. Πραγματικά δεν το καταλαβαίνω και αυτή τη χρονική στιγμή. Μάλλον επηρεάστηκε από την Καταλωνία, από ό,τι καταλαβαίνω. Εντάξει, καμία σχέση το ένα με το άλλο. Και με δεδομένο ότι και στο δημοψήφισμα που πραγματοποιήθηκε στην Ισπανία και συγκεκριμένα στην Καταλωνία, μόνο αποτέλεσμα δεν έφερε θετικό για αυτούς που το στήριξαν. Έτσι. Γιατί μην ξεχνάμε ότι ήταν και πάρα πολλοί οποίοι δεν πήγαν στις εκλογές. Η ουσία είναι πάντως ότι ο κ. Τζαβάρας μάλλον θα έκανε μια άστοχη κίνηση. Δεν ξέρω γιατί το έκανε. Το σχόλιο στο τέλος του ρεπορτάζ μπορεί να δεικνύει ένα τέτοιο θέμα. Δεν το ξέρω. Εάν οι βλέψεις του είναι τέτοιες, αλλά δεν μπορεί να δημιουργεί όμως ένα ζήτημα εκ του μειόντος. Πάμε τώρα στο θέμα των μεσογειακών αγώνων, να δούμε τις αντιδράσεις από το Δήμο, λοιπόν, κυρίες και κύριοι και Απόστολε. Πώς πλέον κινείται ο Δήμος μετά την επίσημη ανάληψη των μεσογειακών του 19 από την Πάτρα. Τα συγχαρητήρια κρατούν πολύ λίγο. Τα παραμερίζει η συνέστηση του εγχειρήματος. Δεν κρύβουν οι άνθρωποι του Δήμου Πατρέων ότι αν η ανάληψη των παράκτιων μεσογειακών αγώνων ήταν δύσκολη, η διοργάνωση είναι ακόμα δυσκολότερη. Από εδώ και πέρα φυσικά είναι τα δύσκολα που λένε στο χωριό μου. Πρέπει πρώτα απ' όλα η κυβέρνηση να σταθεί στο ύψος των προστάσεων και να υλοποιήσει την έγγραφη θέσμευσή της για την επιχορήγηση των εξόδων και του κόστους της κατασκευής των αθλητικών υποδομών, αλλά υπάρχει φυσικά και το πρόβλημα της συντήρησής τους για τη λειτουργία τους και την απόδοση δωρεάν στο λαό και στην νεολαία της πόλης μας. Είναι ζητήματα που τα μελετάει η Δημοτική Αρχή. Θα χαράξουμε μια συγκεκριμένη τακτική, θα πάρουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε η πόλη μας μέσα από αυτή την διοργάνωση να βγει με περισσότερες αθλητικές υποδομές. Έχει και σαφείς κινδύνους. Ήδη στον ορίζοντα διαφάνηκαν τα πρώτα σημάδια. Ο λόγος για τους αυτοπροτινόμενους. Τα στελέχη δηλαδή που σπέβδουν να δηλώσουν διαθέσιμοι για αξιοποίηση στον οργανωτικό φορέα. Και κίνδυνοι υπάρχουν και κόκκινες γραμμές υπάρχουν. Είναι φυσιολογικό. Είμαστε σε μια
ετοιμότητα σε μια επαγρύπνηση. Την ίδια στιγμή η Δημοτική Αρχή έχει μπροστά της έναν αντίπαλο που δεν περίμενε. Μια σωρευμένη καχυποψία στην κοινωνική περιοχή, στην οποία κατ' εξοχήν απευθύνεται. Μιλάμε λοιπόν για την προκατάληψη των πολιτών εναντί των διοργανώσεων αθλητικού πολιτιστικού ενδιαφέροντος και της πεποίθησης ότι πρόκειται για φάμπρικες, από τις οποίες κάποιοι κερδίζουν. Όποιος έχει το καπόνι έχει και το μαχαίρι και φυσικά έχει και την ευθύνη. Νομίζουμε ότι θα ανταποκριθούμε στην ευθύνη σαν Δημοτική Αρχή. Θα είμαστε πολύ προσεκτικοί. Ό,τι κάνουμε θα είναι υπό τη γνώση του πατραϊκού λαού και των αθλητικών φορέων και των υπολείπων φορέων της πόλης μας. Αυτό είναι το όπλο μας. Δεν έχουμε κανένα λόγο ούτε στα υπόγεια ούτε στα με κλειστά τα φώτα να παίρνουμε αποφάσεις. Ωστόσο η πόλη είναι έτοιμη να διοργανώσει τους αγώνες και όπως λένε θα τα καταφέρει. Και ελπίζουμε όλοι βεβαίως να τα καταφέρει με τους παράκτους μεσογειακούς αγώνες. Κωνσταντίνε, τι θα μπορούσε να κλέψει κάποιος από ένα δημοτικό σχολείο? Όχι τη Βίκη Αθανασοπούλου όμως. Όχι τη Βίκη Αθανασοπούλου, είναι εκεί. Βίκη, τι μπορεί να κλέψει κάποιος από ένα δημοτικό σχολείο? Καταρχήν, αυτό που μπορεί να κλέψει μπορεί να αποβεί πολύ επικίνδυνο για την ακεραιότητα των παιδιών. Τι έχει γίνει? Στο δημοτικό σχολείο Αλισού έκλεψαν. Ξύλωσαν τις εγκαταστάσεις του Αλέξη Κέραυνου, δεν υπήρχε γύρωση και ο Κέραυνος έσκαγε, αν μπορούμε να το πούμε εντός εισαγωγικών, λίγο πιο μακριά από το σχολείο, μάλιστα μέσα σε ένα κήπο. Όπως μας είπαν εκεί οι κάτοικοι της περιοχής, έσκαγε στα λουλούδια τα οποία τα έκαιγε. Φυσικό φανταστείτε, είναι. Φανταστείτε να έσκαγε κάπου αλλού. Στο προάβλιο. Δεν θα θέλαμε να το φανταστούμε καν αυτό, Βίκη. Αλλά για ποιο λόγο κάποιος να ξυλώσει ένα αλεξικέραυνο, το οποίο γνωρίζει αυτό για ποιο λόγο βρίσκεται εκεί? Δυστυχώς οι κυνηγοί του Χαλκού δεν εξετάζουν πού θα ξυλώσουν τα καλώδια και από πού. Είναι πολλά τα λεφτά σιγά σιγά, μαζεύονται πολλά. Είναι πολύ πιο επικίνδυνο. Πολλά σχολεία δεν έχουν αλεξικέραυνο. Λόγω των προπών και των βανταλισμών. Ναι, να θυμίσω όμως ότι στην περιοχή. Να ξεκινήσουν οι κακοκαιρίες. Ναι, σωστά. Να θυμίσω ότι στη Δυτική Ελλάδα έχουμε πολλές βροχές, έχουμε πολλούς κεραυνούς, έχουμε πολλούς υδροστρόβιλους και ανεμοστρόβιλους. Τα λέω αυτά γιατί θα πρέπει και η πολιτεία, εφόσον δεν μπορεί να πιάσει τους κυνηγούς Χαλκού, τουλάχιστον να πάρουμε μέτρα για να αποκτήσουν αλεξικέραυνα τα σχολεία. Αυτό, από ό,τι ξέρω, έμαθα σήμερα ότι απέκτησε. Έφεραν, λέει, ένα, δεν το έχουν βάλει ακόμα, θα το βάλουν όμως. Στον Άνω Αλισό μιλάμε. Στον Άνω Αλισό, να το βλέπετε το σχολείο τώρα. Στο δημοτικό σχολείο. Όμως. Από ό,τι προέκυψε και τα υπόλοιπα σχολεία πρέπει να εξεταστεί αυτό το ζήτημα. Είναι εύκολος στόχος, Κωνσταντίνη και Αποστόλη, είναι εύκολος στόχος οι εγκαταστάσεις των σχολείων. Δεν φυλάσσονται για τους κυνηγούς Χαλκού, όπως έχουμε συνηθίσει να τους λέμε. Είναι εύκολος στόχος. Εκεί λοιπόν πάνε και ξυλώνουν τις κεραίες, τα λεξικέραυνα, οτιδήποτε βρίσκουν. Και είναι σημαντικό αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος, το γεγονός ότι τόσο η Ηλία όσο και η Δυτική Αχαΐα έχουν ακραία καιρικά φαινόμενα, ανεμοστρόβιλους κλπ. Και καταιγίδες με πολλούς κεραυνούς στην περιοχή και τα λεξιέραυνα βεβαίως σε τέτοια περίπτωση είναι σωτήρια. Δεν το συζητάμε αυτό. Αλλά κάποιοι δεν το σκέφτονται αυτό, σκέφτονται το κέρδος από το χαλκό που θα αφαιρέσουν. Πάμε τώρα σε μια νυχτερινή φωτιά στον Άραξο, Δυτική Αχαΐα και πάλι, αλλά στον Άραξο αυτή τη φορά. Μάλιστα μέσα στη νύχτα συνδέομαστε με τη Μαρία Ανδριέλου. Μαρία, τι έχει γίνει εκεί, θα δούμε και εικόνες αυτή τη φωτιά. Στις 4 τα ξημερώματα λοιπόν ξέσπασε φωτιά κοντά στα λατομεία του Αράξου και συγκεκριμένα στη θέση Μαύρα Βουνά. Με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν να επιχειρούν και δύο καναντέρ από την Ανδραβίδα προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά. Βρέθηκαν ακόμα 8 οχήματα της πυροσβεστικής και 12 άτομα, 12 πεζοπόρο, άτομα πεζοπόρο τμήμα. Να πούμε ότι έπνεαν δυνατοί άνεμοι που όπως καταλαβαίνετε δυσκόλευαν το έργο της πυροσβεστικής. Η φωτιά τέθηκε υπό έλεγχο το μεσημέρι, αργά το μεσημέρι, όμως πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο για τυχόν αναζωπηρώσεις. Σε χαμηλή φωτογραφία στην περιοχή είναι γύρω σε 7 με 7.30 το πρωί. Βλέπετε λοιπόν την εικόνα πώς ήταν το πρωί, χαμηλή βλάστηση. Έτσι, χαμηλή βλάστηση. Δεν κινδύνευσαν κατοικημένες περιοχές.
Ευτυχώς δεν κινδύνεψαν κατοικημένες περιοχές. Ναι. Υπήρχε ο φόβος λόγω των δυνατών ανέμων, βέβαια. Ναι, όντως από χθες το απόγευμα είχαν αρχίσει να είναι δυνατοί οι άνεμοι στην περιοχή. Τέλος, καλό, όλα καλά λοιπόν με την φωτιά και πάμε στο επόμενο θέμα. Ναι, θα θέλω να πάμε σε ένα άλλο θέμα. Πριν πάμε σε σύνδεση με τον Χρήστο Ξάνθη, επειδή θα έχουμε ένα πολύ περίεργο θέμα απόστολες σε λίγο. Δηλαδή, το να εμποδίσουν τώρα κάποιους φιλάθλους, παιδιά, μικρά παιδιά, να παίξουν σε ένα γήπεδο επειδή φορούσαν φανέλα άλλης ομάδας, δεν το έχω ξαναδεί. Θέλω να πάω όμως σε ένα ρεπορτάζ που έχει σχέση. Τρώνε αυτοί που φοράνε αντίθετες ομάδες και πηγαίνουν σε διαφορετικό γήπεδο. Είχαμε παίξει το θέμα με τις λαϊκές αγορές στο δελτίο ειδήσεων του Super B. Και θέλω να το δω αυτό το θέμα, διότι έχουμε την απάντηση από το Δήμο. Είναι λοιπόν η απάντηση από το Δήμο, είναι τον ιδίο για να το κάνω με κωδικούς, γιατί πρέπει να λέω και κωδικούς εδώ στο. Να δούμε λοιπόν τι απαντάει ο Δήμος. Γιατί ξέρετε, έγινε επεισόδιο εκεί. Έγινε επεισόδιο. Το Σάββατο πρωί. Ο Δήμος απαντά σήμερα σε σχέση λοιπόν με τις άδειες τις οποίες πήρε. Να δούμε το ρεπορτάζ και θα επανέλθουμε. Μεγάλη αναστάτωση επικράτησε το Σάββατο στη λαϊκή αγορά του κέντρου της Πάτρας, στην Αγίου Νικολάου και Καραϊσκάκη, καθώς σε έφοδο που έκανε μεικτό συνεργείο του Δήμου Πατρών και της αστυνομίας, κατασχέθηκαν αγροτικά προϊόντα από πάγκους και περίπου 50 παραγωγοί αναγκάστηκαν να απομακρυνθούν, επειδή δεν κατήχαν άδειες λειτουργίας ή δεν τις είχαν θεωρήσει. Ωστόσο υπήρξαν και έντονες διαμαρτυρίες από παραγωγούς, οι οποίοι χαρακτήρισαν ακραία την κίνηση του Δήμου. Εγώ για το Δήμο είμαι παρανόμος, για ποιο λόγο, γιατί δεν έχω θεωρήσει την άδεια μου. Όμως για να θεωρήσω την άδεια χρειάζονται κάτι προϋποθέσεις, κάποιες διαδικασίες, οι οποίες πρέπει να θεωρήσουμε, γιατί είμαι παραγωγός λαϊκών αγορών, είμαι παραγωγός, πρέπει να βγάλω το παραγωγικό, το οποίο για να βγάλω το παραγωγικό πρέπει να στείλουν από το Δήμο γεωπόνο να μου ελέγξει τα πράγματα, που όταν κάνουμε την αίτηση μας το στέλνουν μετά από 2-3 μήνες και όταν έχουμε το παραγωγικό στο χέρι μας είναι σε ημερομηνία λήξης και ο Δήμος δεν θεωρεί την άδεια εδώ πέρα. Στελέχη της Δημοτικής Αρχής επεσήμαναν ότι οι έλεγχοι στις λαϊκές αγορές έχουν ξεκινήσει εδώ και μέρες, καθώς υπήρχαν πιεστικά αιτήματα από συλλόγους εμπόρων και παραγωγών. Η Δημοτική Αρχή, όπως επισημάνθηκε, έδωσε χρονικό περιθώριο 2 ετών για ρύθμιση των ενδιαφερομένων σε εκκρεμότητες που είχαν. Και κάποια στιγμή το θέμα έπρεπε να τεθεί επιτάπητος. Πάντως πρόστιμα δεν επευλήθησαν, παρά μόνο δόθηκε εντολή για κλείσιμο των πάγκων μέχρι να βγουν οι άδειες. Μου είπανε και μου κόψανε το μορκάμα του παιδιού μου. Πρώτα κάνουν σύσταση, σε μένα δεν έχουν κάνει προσωπικά, και δίνουν ένα περιθώριο. Και οι δύο Δήμοι, εγώ ανήκω στο Δήμο Πατρών, γιατί είμαι μόνιμος κάτοικος παραλίας Πατρών, και στην κάτω Αγαγιά που καλλιεργώ, να βρούνε τη λύση, να στείλουν γεωπόνους, να μας ελέγξουν. Τι θα κάνετε τη Δευτέρα τώρα? Εγώ Δευτέρα δεν θα πάω, θα ξαναπάω να κάνω ενέργεια για να βγάλω παραγωγικό. Μάλιστα. Αυτά λοιπόν και με τις λαϊκές αγορές, όπου το Σάββατο είχαμε την διαμαρτυρία των παραγωγών, ακούσαμε τους λόγους. Πάμε τώρα να δούμε τι έγινε στην ΕΑΠ και να συνδεθούμε με τον Χρήστο Ξάνθη, να δούμε τι έγινε στην ΕΑΠ με νεαρούς που ήθελαν εκεί να αθληθούν, να παίξουν Χρήστο, αλλά δεν τους άφησε ποιος. Χρήστο, πριν αρχίσεις, το τσουτλάκι παρακαλώ λίγο, γιατί λέει στην ΕΠΑ και έτσι το βλέπω λίγο περίεργο. Ναι. Πες μας λοιπόν, Χρήστο. Δεν τους άφησε ο υπεύθυνος. Με ακούτε? Ναι. Δεν τους άφησε ο υπεύθυνος του Κηλικίου. Το περιστατικό, το περίεργο αυτό περιστατικό συνέβη το απόγευμα του Σαββάτου, όταν τρία παιδιά πήγαν στην ΕΑΠ, στο μικρό βοηθητικό που υπάρχει, για να παίξουν μπάσκετ όπως συνηθίζουν παιδιά της ηλικίας τους αλλά και της γειτονιάς. Ναι. Όμως μπήκαν μέσα. Αντιμετώπιση με τον υπεύθυνο του Κηλικίου, ο οποίος τους έδειξε την έξοδο. Ο λόγος, τα τρία παιδιά φορούσαν φανέλα του Έσπερου, σωματείο και αυτό της πόλης μας. Ναι. Οι μάθητες αναχώρησαν από το χώρο απορριμμένοι για τον διωγμό λόγω φανέλας, προσπάθησαν να πάνε να παίξουν σε ένα σχολείο που βρίσκεται επί τον πεζόδρομο, επί της Ρίγα Φερέα, με συγχωρείτε. Όμως το προάβλιο του σχολείου το είχαν κατακλείσει μετανάστες. Κατάληξη, επέστρεψαν σπίτι τους, άλλαξαν φανέλα και με την καινούργια φανέλα, με την αλλαγμένη φανέλα, έγιναν δεκτοί.
τρίπελο της ΕΑΚ. Φόρασανε φανέλα της ΕΑΚ δηλαδή. Στο ερώτημα τώρα, αν τα δύο σωματεία έχουν μεταξύ τους κάποιο πρόβλημα ώστε η φανέλα του ενός γίνεται απαγορευτικό για το εισόδο στο γήπεδο του άλλου, απάντησε δεν πήρα. Δεν νομίζω πραγματικά, δηλαδή νομίζω ότι δεν αξίζει καν έτσι να θέσουμε το ζήτημα αυτό των προβλημάτων. Νομίζω ότι ήταν μια ατυχή στιγμή για τον κύριο υπεύθυνο του Κηλικίου. Μάλλον θέλησε να δείξει ότι είναι βασιλικότερος του βασιλέως, έτσι. Πάνε δύο παιδιά τώρα ανήλικα να παίξουν μπάσκετ και φοράνε Έσπερος. Γιατί ο Έσπερος τι είναι δηλαδή, τι είναι. Κάπως έτσι γίνεται η δουλειά. Φανέλα να φορούσε. Κάπως έτσι ξεκινάνε τα πράγματα και βλέπεις ότι πάει ο άλλος με τη φανέλα τη τάδε ομάδα στην εθνική, τον μπλακώνει τη άλλη ομάδα και μετά έχουμε τη συνέχεια τη γνωστή. Δεν ξέρω, τι να πω. Πραγματικά. Χρήστο, σε ευχαριστούμε. Πάμε στον κύριο Μπόκαρη τώρα το φοροτεχνικό, γιατί έχουμε τη φορολοταρία τη λεγόμενη. Έχουμε πει ότι θα αγοράζεται, βλέπετε και τα POS εκεί εν δράση εντός εισαγωγικών. Θα αγοράζεται λοιπόν διάφορα είδη με τα POS και θα συμμετέχετε σε λοταρία. Καλησπέρα, κύριε Μπόκαρη. Καλησπέρα. Θα κερδίσουμε τίποτα. Πολλά. Για πες. Δηλαδή, από χαρτιά πάρα πολλά. Από. Για να ακούσουμε πώς ακριβώς θα γίνεται η διαδικασία. Για αγορές μέχρι 100 ευρώ, για κάθε ευρώ θα είναι και ένας λαχνός. Μάλιστα. Για αγορές από 101 ευρώ έως 400, ανά 2 ευρώ και ένας λαχνός. Mm-hmm. Από 400 ευρώ μέχρι 1000 ευρώ, ανά 3 ευρώ και ένας λαχνός. Όλα αυτά θα μαζεύονται, θα υπάρχει... Δηλαδή, μια στιγμή. Δηλαδή, να αγοράσω κάτι με ένα χιλιάρικο, θα πάρω 300 λαχνούς. Ακριβώς. 333 για την ακριβία. Είναι, θα είναι μεγάλη αυτή η λαχνή, δεν θα μπορώ να του αποθηκεύω κάπου, ας πούμε, και μετά κοιτάω έναν. Αυτά θα είναι, δεν θα είναι. Δεν θα είναι λαχνή που θα του παίρνουμε εμείς. Έτσι. Αυτή η λαχνή θα βρίσκονται μέσα στο αφημίσου. Στο σύστημα. Στο σύστημα. Α, ωραία. Μέσα. Άρα δεν γεμίζω χαρτάκια. Δεν συγκεντρώνονται τον κόσμο. Θα συγκεντρώνονται κάτι σαν μπόνους δηλαδή. Ναι, γιατί για σκέψα πώς να σου πει και έτσι το νούμερο 52.357 και να ψάχνει εσύ 1.700 χαρτάκια που έχει μαζέψει, ποιο είναι το νούμερό σου. Δεν θα κάνει άλλη δουλειά. Είσαι κάθε αγορά που κάνει μέσω POS. Να σου δίνει και 300 τόσα καρτάκια. Θα μπαίνουμε μέσα στο λογαριασμό μας και θα βλέπουμε πόσους λαχνούς έχουμε. Ναι. Μάλιστα. Και με τι νούμερα και όλα αυτά. Και οπότε η κλήρωση μετά... πώς θα γίνεται δηλαδή. Η κλήρωση θα γίνει δημόσια. Του τέτοια. Η κλήρωση θα γίνεται δημόσια μέσω της ΑΔΕ. Και αν σταθούμε τυχεροί και, πάρουμε το χιλιάρικο, μέσα στο λογαριασμό μας θα δούμε ότι ο τάδε λαχνός κέρδισε τα 1000 ευρώ. Αν χρωστάμε στην εφορία. Έχουν πει ναι, ότι από τη στιγμή που χρωστάμε δεν θα τα συμψηφίζουν, θα μας τα δίνουν ζωντανά στο χέρι. Λοιπόν αυτό. Ζωντανά στο χέρι. Το, όταν λέμε χιλιάρικο, Δημήτρη Μπόκαρη, εννοούμε χιλιάρικο ή θα έχουμε και κρατήσεις. Θα έχουμε φόρο δηλαδή. Το έχουν ξεκαθαρίσει αυτό. Αυτό δεν το έχουν ξεκαθαρίσει. Στον ΟΠΑΠ έχουν και κρατήσεις, έχουν και φόρους. Ναι, βέβαια, διότι αν κερδίσεις στο λότο, στο πρώτο, οτιδήποτε, υπάρχει και κράτηση. Έτσι, υπάρχει και παρακράτηση φόρου 20%. Παρακράτηση. Μπράβο. Τώρα εδώ πέρα αυτό δεν το έχουν ξεκαθαρίσει ακόμα. Έχουν πει ότι αν κερδίσεις, άσχετα αν χρωστάς ή όχι, θα πάρεις ζωντανά στο χέρι 1000 ευρώ. Αυτό που έχουν πει δηλαδή είναι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να σου κρατήσουν αυτό το ποσό εάν χρωστάς το δημόσιο. Όχι. Απλώς θα το πάρεις, δεν ξέρουμε αν θα υπάρχει και παρακράτηση φόρου. Μάλιστα. Και κάθε πότε θα γίνεται αυτό. Αυτό θέλω να ρωτήσω μαζί, ρωτάγαμε. Τώρα η πρώτη κλήρωση θα γίνει τέλος του μηνός. Για ό,τι οι αγορές έχουν γίνει μέχρι τέλος Σεπτέμβρη. Οι αγορές του Οκτώβρη θα πάνε μέχρι τέλος Νοέμβρη. Α, μετά ένα μήνα δηλαδή. Μετά ένα μήνα. Κάθε ένα μήνα θα μέχρι έχουμε... τις 10 του επόμενου μήνα θα ενημερώνεται μέσα το σύστημα με τι αγορές έχουν γίνει. Δηλαδή μέχρι τις 10 Νοεμβρίου θα ενημερωθούν οι αγορές του Οκτώβρη, έτσι ώστε να φτιαχτούν οι λαχνοί, να μπουν στο αφημί του κάθε ενός φορολογούμενου και να γίνει η κλήρωση. Θα πρέπει δηλαδή, συγγνώμη Κωνσταντίνη, ναι. Λοιπόν, έχω πολύ ενδιαφέρον για τη λοταρία. Το καταλαβαίνω. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Εάν θα πρέπει δηλαδή εγώ να παρακολουθώ κάθε τέλος του μηνός την λοταρία, εάν θα κληρωθώ ή θα με ενημερώσουν με κάποιο σύστημα ή θα περάσουν κατευθείαν τα χρήματα στο λογαριασμό. Εάν έχει περαστεί το κινητό μέσα στο σύστημα, ναι, μέσα στο λογαριασμό σου, θα σε ενημερώσουν και με γραπτό μήνυμα. Α, μάλιστα. Ότι τι είσαι, κάνει αυτή η τεχνολογία, ρε παιδί μου. Μάλιστα. Εάν δεν είναι, μέσω email. Δεν μου λέτε, κύριε Μποκαρή, θα υπάρχει κάποιο υπερμπόνους, δεν ξέρω, Χριστούγεννα, κάτι λέγανε παλαιότερα, δεν ξέρω αν ισχύει αυτό, ότι Χριστούγεννα θα έχουμε πιο μεγάλο δώρο, ας πούμε. Αυτοκίνητο, σπίτι και τέτοια που λέγανε. Όλα είναι πιθανά και απίθανα
στην ελληνική φορολογία. Να δηλαδή μπορεί να έχουν και υπερπόνους στο Δεκέμβρη, ας πούμε, να μας πούνε, ξέρω εγώ, 10.000 ευρώ. Όποιος είναι ο τυχερός. Έχουν πει για 1.000 ευρώ, το μήνα. Ίσως έχουν φυλάξει. Μία κλήρωση θα γίνεται. Μία κάθε, για 1.000 άτομα, 1.000 ευρώ το μήνα. Είναι 1.000.000 ευρώ, πώς το λες. 1.000 άτομα, από 1.000 ευρώ ο καθένας. 1.000.000 ευρώ. Για 12 εκατομμύρια ετησίως. Επειδή έχει αργήσει να γίνει η πρώτη κλήρωση, ίσως το μπόνους των προηγούμενων μηνών πάει στο τέλος του χρόνου. Μεταφερθεί τα Χριστούγεννα. Πάμε και καναδόλο. Θα έχω κόψει όλα. Για να δούμε. Μπορεί να είναι ο 13ος μισθός. Μπορεί να δοθεί ξανά πάλι ο 13ος μισθός. Πώς. Α, ναι. Όπως πέρυσι. Στους συνταξιούχους. Α, στους συνταξιούχους. Για τους συνταξιούχους μιλάμε. Κάτι είχε αφήσει να... έτσι και το, να μπει πάλι αυτό πάλι στη φορολογική δήλωση και κάποιοι από αυτούς να χάσουν και την έκπτωση του ΕΝΦΙΑ όπως έγινε και φέτος. Και ξαναέγινε πάλι επανακαθάριση. Θα σας έχουμε εδώ εκείνη την ημέρα, κύριε Μπόκαρη, να μας τα πείτε αναλυτικά νομίζω. Σας και στην κλήρωση. Και στην κλήρωση. Και στην κλήρωση. Πάμε λοιπόν σε ένα τροχαίο που είχαμε, θα μας το πει η Βίκη Αθανασοπούλου, την οποία έχουμε στη γραμμή. Βίκη, βλέπουμε την εικόνα αυτή και πραγματικά δεν ξέρω, όταν την πρωτοείδα νόμιζα ότι είχαμε νεκρούς. Με ακούς, Βίκη? Δεν σ' άκουσα, Κωνσταντίνε. Λέω, είδα την εικόνα και τρόμαξα, λέω. Τι έχει συμβεί, για πες. Δεν σ' ακούω. Είναι αναποδογυρισμένο ένα αυτοκίνητο. Αυτή τη φορά είχαμε κοντά στην Πατρών Πύργου, σε παράδρομο, σε έναν δρόμο, στο επαρχιακό δίκτυο, στα Σαγέικα, στο χωριό, μέσα στο χωριό. Είναι μια αρκετά επικίνδυνη στροφή που οδηγεί στην έξοδο προς την, από το χωριό προς την Νέα Εθνική. Εκεί λοιπόν ένα αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του, γύρισε ανάποδα και έπεσε στο χαντάκι. Ευτυχώς ο οδηγός βγήκε μια χαρά, δεν είχε τραυματιστεί, ευτυχώς. Όμως πρόκειται για ένα από τα πολύ επικίνδυνα σημεία της επαρχιακής οδού. Φανταστείτε, αν μιλάμε για κακή κατάσταση της Πατρών Πύργου, φανταστείτε το επαρχιακό δίκτυο σε τι κατάσταση βρίσκεται. Δεν υπάρχουν μπάρες, φωνάζουν οι κάτοικοι εκεί, καθημερινά γίνονται ατυχήματα, είτε πέφτουν αυτοκίνητα στο χαντάκι, είτε δίκυκλα, και επίσης δεν υπάρχει φωτισμός. Αυτό ήθελα να επισημάνω, τουλάχιστον από τις φωτογραφίες, που είναι τραβηγμένες ημέρα βεβαίως, τη νύχτα δεν θα βλέπει κανείς ούτε ένα μέτρο μακριά από το πρόσωπό του, έτσι. Δυσκολεύομαι να σας ακούσω από στόλους, ναι, νομίζω. Κάτι μου, Βίκη. Δεν έχει φωτισμό. Βίκη, να σου ρωτήσω κάτι. Είχες πει ότι είχες δεχτεί καταγγελίες για το ειδικό σχολείο με την παιδική χαρά, ναι, φωνιά, ναι, και μάλιστα μας είχαν πει να δώσουμε και απαντήσεις από το Δήμο. Είχαμε παρουσιάσει και την Παρασκευή τις αποκλειστικές εικόνες και το αποκλειστικό βίντεο. Έτσι. Και μας είχες πει να ζητήσουμε απάντηση από το Δήμο Πατρέων για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Το ζήτησαν και γονείς αυτό. Έτσι. Πάμε λοιπόν και τώρα. Αναγκάστηκαν να απευθυνθούν και στον εισαγγελέα. Α, ναι. Ναι. Κατάλαβα. Ναι, βέβαια. Πάμε τώρα να δούμε λοιπόν τι απάντησε ο Δήμος για το θέμα αυτό που εμείς κατά αποκλειστικότητα βγάλαμε την Παρασκευή. Ειδικό σχολείο, το βλέπετε εδώ, με παιδική χαρά, φωνιά για τα παιδιά. Πάμε να δούμε λοιπόν την παρέμβαση του Δήμου και το τι απάντησε σήμερα στην κάμερα του Super B. Έχουμε πει χίλιες φορές ότι ο Δήμος είναι και πρωτοπόρος στην Ελλάδα. Ήδη έχει αποκαταστήσει, έχει εντελώς αποκαταστήσει με καινούργιες παιδικές χαρές 40 από τις 130 και προχωράμε άλλο ένα πρόγραμμα φέτος να κάνουμε άλλες 40 και του χρόνου άλλες 40. Αυτές είναι οι οικονομικές μας δυνατότητες. Είναι πλήρως ο προσανατολισμός μας σε ό,τι αφορά τα θέματα του παιδιού. Από εκεί και πέρα, όπου είναι επικίνδυνα όργανα, έχουμε πει να πάμε να τα αποξυλώσουμε. Θα έρθει και αυτή η σειρά του και θα το κάνει. Κάποιες κυρίες βιάζονται. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να έχουν και δίκαιο, να είναι και υπάρχει κάποιος κίνδυνος, αλλά θα γίνουν όλα με τη σειρά τους. Έχουμε 266 σχολεία. Προσπαθούμε για το καλύτερο και για αυτό το σχολείο, το οποίο δεν ανήκει και στο Δήμο. Το σχολείο αυτό δεν είναι του Δήμου, το χρησιμοποιεί ο Δήμος, είναι αλλουνού. Φυσικά και εκεί, και επειδή είναι και ειδικό σχολείο, αυτό έχει προτεραιότητα. Δεν έχουμε πάει σε παιδικές χαρές σχολείων ακόμα. Όποιος ικανοποιήθηκε, ικανοποιήθηκε αυτή η απάντηση του Δήμου. Έτσι. Βέβαια, εδώ μου στέλνουν μηνύματα τώρα. Και ναι, το καθένα με τη σειρά. Ναι, αλλά μου στέλνουν μηνύματα και μου λένε ότι δεν γίνεται. Πρέπει, λέει, να γίνει κάτι.
Στο διαβάζω που είναι Απόστολε. Πότε θα πάνε δηλαδή του χρόνου, με ρωτάει μια τηλεθεατρία. Είναι εδώ και χρόνια έτσι η παιδική χαρά. Πότε θα πάνε, μόλις σκοτωθούν τα παιδιά? Μόλις θα το λάβω το μήνυμα. Μιλάμε για στη διάρκεια που παίζαμε το ρεπορτάζ. Ειδικό έτσι. Σχολείο. Γιατί ο κύριος Κορδάς αναφέρθηκε σε παιδικές χαρές του σχολείου και είναι πάρα πολλά τα αιτήματα. Αλλά όπως σωστά ανέφερε, κάποια προηγούνται. Αυτό νομίζω θα πρέπει να είναι στα πρώτα. Να διαρχίσει η Δημοτική Αρχή ως το πρώτο για να αντικατασταθεί η παιδική χαρά. Διότι τα παιδάκια εκεί περιμένουν να παίξουν. Είναι παιδιά με ειδικές ανάγκες και θα πρέπει να τα φροντίσουμε. Σωστά. Και όχι να κινδυνεύουν έτσι. Τι έγινε στη Καλαδρίτσα? Μιλάμε για άλλα παιδιά, εκεί άλλα προβλήματα. Δημοτικό σχολείο, στο οποίο το προάβλιο γεμίζει από βόθρος. Βόθρος, τα οποία εμφανίζονται. Βόθρος, είπες, σε δημοτικό σχολείο, ναι, στο ακριβώς, προάβλιο. Στο προάβλιο. Δηλαδή ξαφνικά εκεί που είναι τα παιδάκια και παίζουν, βλέπουν κόπρα να αναδύονται από κάτω στην αυλή του σχολείου. Ακριβώς έτσι είναι τα πράγματα. Μάλιστα γι' αυτό το λόγο τα παιδιά την Παρασκευή που μας πέρασε είχαν και κατάληψη του σχολικού συγκροτήματος για να αναδείξουν το πρόβλημα και να υπάρξει άμεση αντίδραση από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής. Νομίζω ότι μπορούμε να πάμε στο ρεπορτάζ για να δούμε και τις απαντήσεις που δίνει ο Δήμαρχος Ερημάνθου, ο Θάνος Καρπής. Οι μαθητές του σχολείου Χαλανδρίτσας δεν πίστευαν στα μάτια τους. Το προάβλιο του σχολείου είχε γεμίσει ακαθαρσίες. Ο βόθρος ξεχύλισε και τα μέλη της σχολικής κοινότητας έτριβαν τα μάτια τους. Γέμισε ο βόθρος του Δημαρχείου και βγήκε στον περιβάλλοντο χώρο του σχολείου, στην αυλή του σχολείου. Και όπως και να το κάνεις, αυτό είναι ένα θέμα ήταν για τα παιδιά. Ήταν ένα θέμα για τα παιδιά, έκαναν κατάληψη την Παρασκευή στο σχολείο και σήμερα είχε πληθεί ο Δήμαρχος του θέματος και λένε θα το λύσουν. Να δούμε αυτήν την εβδομάδα τι θα κάνουν, τι ενέργειες θα κάνουν. Εντάξει, δυσάρεστη είναι, θα το καθαρίσουν. Αν ο Δήμαρχος είπε ότι θα το καθαρίσει, θα το καθαρίσει. Ξεχύλισε ο βόθρος. Παρόλο που πριν από 25 μέρες τον είχαμε αδειάσει, ξεχύλισε πάλι και βγήκαν και λίγα λίματα έξω. Αμέσως επιληφθήκαμε, αμέσως αυθημερών και τον αδειάσαμε. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα, ο βόθρος είναι πολύ παλιός, γιατί εδώ που στεγάζεται σήμερα ο Δήμος είναι το παλιό σχολείο, πριν γίνει το καινούργιο σχολείο της Χαλανδρίτσας, το γυμνάσιο. Και καταλαβαίνετε ότι έχει γίνει εδώ και πολλές δεκαετίες. Την περασμένη Παρασκευή οι μαθητές έκαναν κατάληψη. Ζήτησαν την άμεση παρέμβαση του Δήμου. Μέσα στο Σαββατοκύριακο έγινε αποκατάσταση του προάβλου χώρου, ενώ συνεργεία το ασβέστωσαν. Λίγη προσοχή θέλει, λίγο φιλότιμο μάλλον παρά απ' όλα, και όχι η μεγάλη καρέκλα. Είναι επόμενο, εγώ θα πήγαινα καθόλου για μια εβδομάδα. Κάπως έτσι δεν πρέπει, όχι μόνο να παίξουν. Αλλά και η βρώμα μόνο και μόνο υποφέρεται. Προς Θεού. Εδώ αδειάζουν τα βιτία που έρχονται και βρωμάει όλο το χωριό, όχι να τα έχεις μέσα στην αυλή. Ναι, δεν είναι μόνο η είδησος μία βεβαίως, είναι και άκρος επικίνδυνο και δεν έχει να κάνει με το γεγονός ότι εκεί είναι μικρά παιδιά στο χώρο, έχει να κάνει με το γεγονός ότι είναι επικίνδυνο για τον οποιοδήποτε άνθρωπο το να είναι δίπλα του βοθρολήματα. Έτσι. Να δω λίγο πάλι τις εικόνες, παρακαλώ. Μπορώ να τις δούμε λίγο. Πραγματικά δηλαδή, αυτές τις εικόνες από το σχολείο θέλω να δω. Δηλαδή δεν ξέρω, τι να πω τώρα. Έχουν κάτσει και έχουν ασβεστώσει το προάβλιο, Απόστολε. Ναι. Το βλέπεις. Ναι, ναι, ακριβώς. Μα τώρα, είναι δυνατόν να έχουμε τώρα στο γυμνάσιο και λύκειο εκεί της Χαλανδρίτσας να έχουμε στο προάβλιο. Και μιλάμε για ένα σχολείο που είναι από τα καινούρια, είναι των τελευταίων ετών. Α, ναι, δεν το ήξερα αυτό. Ναι, βεβαίως, βεβαίως και είναι των τελευταίων ετών. Και έχουν δίκιο οι κάτοικοι που μιλάνε τώρα. Το σχολικό συγκρότημα αυτό έχει φτιαχτεί τα τελευταία χρόνια. Ναι. Αλλά, όπως είπε και ο Δήμαρχος ο Θάνος Καρπής, δυστυχώς στο σχολείο που δημιουργήθηκε το καινούριο, ο βόθρος που υπάρχει είναι παλιός. Γιατί δεν είχαν φροντίσει να δημιουργήσουν παράλληλα και τις υποδομές για να φιλοξενηθεί το σχολείο. Με αποτέλεσμα, πριν μερικές μέρες λέει, αδειάσαμε το βόθρο, ξαναγέμισε ο βόθρος. Παναχαϊκή. Πρέπει να αλλάξουν συνήθειες οι Χαλανδριτσάνοι, έτσι. Πάμε Παναχαϊκή, Απόστολε, τι γίνεται, η επίσημη πρεμιέρα. Έχουμε επίσημη πρώτη για την ομάδα της Παναχαϊκής. Αυτή την ώρα στο επιμελητήριο Αχαΐες βρίσκεται η ομάδα της Παναχαϊκής και όλα τα στελέχη της διοίκησης. Θα παρουσιαστεί και η νέα φανέλα της κοκκινόμαυρης ομάδας. Νομίζω μπορούμε να συνδεθούμε για να έχουμε μια εικόνα αυτή τη στιγμή. Με τον Γιώργο Σωτηρόπουλο, ο οποίος βρίσκεται εκεί. Γιώργο, σε ακούμε. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί, για πες μας.
βλέπετε και την εικόνα. Καλησπέρα, καλησπέρα Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Πώς το λέει, καλησπέρα στους τηλεθεατές. Βρισκόμαστε στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αχαΐας, εδώ που παρουσιάζεται το ρόστερ και η φανέλα της Παναχαϊκής για την νέα αγωνιστική περίοδο. Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε από την εικόνα, ο πρόεδρος της ΠΑΕ Παναχαϊκή 1891, ο κύριος Κώστας Μπακαλάρος, απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Η αίθουσα είναι κατάμεστη, θα έλεγα, τόσο από τα μέλη του ποδοσφαιρικού τμήματος της ομάδας, όσο και από τους φιλάδους Παναχαϊκής, επειδή νομίζω είναι καλύτερο να αφήσουμε για λίγο εικόνα και να τον ακούσουμε, ναι, αν μπορεί να πλησιάσει κιόλας και λίγο, να πλησιάσει λίγο προς τα εκεί, αν μπορεί, δεν ξέρω. Αν σου είναι εύκολο να πλησιάσεις, για να δούμε και την εικόνα. Εμείς ευχόμαστε, Απόστολε, να πάμε καλά, να βλέπουμε την εικόνα. Δεν έχει σημασία, βλέπουμε την εικόνα, παρακαλώ. Και Απόστολε, νομίζω ότι να ευχηθούμε όλοι να είναι όλα καλά. Βλέπουμε και την εικόνα εδώ. Να ευχηθούμε όλοι οι Παναχαϊκοί να έχει μια πολύ πετυχημένη πορεία φέτος. Μια πορεία που μπορεί να τη βγάλει στην πρώτη κατηγορία. Σωστά. Εκεί όπου ανήκει η μεγάλη ομάδα της Πάτρας με την ιστορία της, δεν χρειάζεται να τα πούμε. Όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο ξέρουν την ιστορία της Παναχαϊκής, ξέρουν για τους μεγάλους αθλητές που έχουν περάσει από αυτή την ομάδα και την έχουν δοξάσει. Νομίζω ότι εκεί ανήκει η Παναχαϊκή και ελπίζουμε η νέα διοίκηση να τα καταφέρει. Βλέπουμε και πάρα πολύ κόσμο. Πολύς κόσμος, ναι, Γιώργο, πολύς ο κόσμος, έτσι. Δεν μας ακούει μάλλον. Ακούμε όμως τον κύριο Μπακαλάρο. Αν μπορεί να πλησιάσει λίγο. Αγαπητέ Πρόεδρε, ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Είναι μια νέα αρχή για την Παναχαϊκή. Είμαστε όλοι εδώ. Αυτό το εγχείρημα πρέπει να το απελάσουμε και να το στηρίξουμε. Αν μπορώ να καταλάβω, πρέπει να είναι ο Περιφερειάρχης που μιλάει τώρα. Ναι. Ο Απόστολος Κατσιφάρας. Ακούει τη φωνή του Απόστολα και έχει πέσει η Διάνα. Και πρέπει να πάει πολύ μακριά. Είναι δύσκολες συγκυρίες, δύσκολες συγκυρίες, αλλά η πραγματική αναγέννηση κάθε ζωντανού κοιτάγου γίνεται μέσα από τις δυσκολίες. Δεν θα είναι εύκολο το πεδίο, το γενικότερο. Αλλά πρέπει να είμαστε εδώ, στα κρίσιμα, στα δύσκολα, αλλά αυτά που θα φέρουν ελπίδα. Η Παναχαϊκή Συμμαχία και όποια συμμαχία. Βλέπετε τις εικόνες, θα συνδεθούμε και πάλι, θα δούμε τις εικόνες από την Παναχαϊκή. Να πούμε ότι είναι η επίσημη πρώτη, όπως είπε ο Απόστολος Βουλτής, δηλαδή παρουσίαση του ρόστερ της ομάδας. Η Παναχαϊκή λοιπόν πάει για την Αλφα Εθνική, τη Σούπερ Λιγκ, ολοταχώς Απόστολε, και εμείς ευχόμεθα ότι καλύτερο γι' αυτό, έτσι. Ναι, δεν το συζητάμε αυτό. Εκεί ανήκει η μεγάλη ομάδα της Πάτρας, στην πρώτη κατηγορία. Ελπίζουμε όλοι να είναι από του χρόνου, από το Σεπτέμβριο του 2018. Θα έχουμε αύριο αναλυτικότητα το ρεπορτάζ για όσα είδαμε πριν από λίγο ζωντανά από το Μελτήριο Αχαΐας. Μέσω Skype με το ρεπορτάζ του αθλητικού μας συντάκτη Γιώργου Σωτηρόπουλου, και να πούμε ότι αύριο θα έχουμε εκτενέστατο ρεπορτάζ για ό,τι συνέβη εκεί. Είχαμε όμως, Απόστολε, και ένα πολύ περίεργο θέμα με μια αγωγή που κατατέθηκε από το ΠΑΚΟΕ για τον Απόστολο Βανταράκη, τον καθηγητή υγιεινής. Έτσι. Γιατί είπε κάτι για τις μετρήσεις. Εντάξει, είναι, το νομίζω, καλοκαίρι. Ναι, τα ξέρεις αυτά. Είναι μια παλιά διένεξη που υπάρχει μεταξύ του καθηγητή του Πανεπιστημίου της Πάτρας, του καθηγητή υγιεινής του Απόστολου Βανταράκη και του ΠΑΚΟΕ. Θυμίζουμε ότι υπήρξαν κάποιες ανακοινώσεις από την πλευρά του ΠΑΚΟΕ σχετικά με τις μετρήσεις. Αμφισβήτησε ο Απόστολος Βανταράκης αυτές τις μετρήσεις και μάλιστα με μετρήσεις του εργαστηρίου υγιεινής του Πανεπιστημίου ήταν τελείως διαφορετικά τα αποτελέσματα. Δεν υπήρχε κανένας κίνδυνος από την μόλυνση, όπως έλεγε το ΠΑΚΟΕ. Και τώρα βλέπουμε ότι η κόντρα συνεχίζεται και το φθινόπωρο. Δεν ξέρω αν θα πάει και το χειμώνα. Και αγωγές και θα ζητάνε 4.000 ευρώ. Και θα φοράνε βέβαια στους σημερινούς κολυμβητές εκείνη την περίοδο. Ναι, σωστά. Έχεις απόλυτο δίκιο. Να δούμε το ρεπορτάζ. Στη δικαιοσύνη έχει οδηγηθεί η αντιπαράθεση μεταξύ του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών και του αναπληρωτή καθηγητή του Πανεπιστημίου Πατρών, Απόστολου Βανταράκη, για τις μετρήσεις καταλληλότητας των κολυμβητικών νερών της Πάτρας και της ευρύτερης περιοχής. Ο Απόστολος Βανταράκης ενημερώθηκε πριν από λίγες εβδομάδες για την αγωγή που κατέθεσε το ΠΑΚΟΕ σε βάρος του και με την οποία του ζητάει να καταβάλει στο κέντρο ως ηθική αποζημίωση το ποσό των 4.000 ευρώ.
Δεν μίλησα ποτέ προσωπικά. Απλά είπα ότι είναι ασαφή τα αποτελέσματα των μετρήσεων, υποστήριξε ο κ. Βανταράκης, ο οποίος δεν έμεινε απαθής. Η αντίδραση του Πανεπιστημιακού είναι ανάλογη, καθώς έχει ζητήσει τη νομική συνδρομή, επειδή το ΠΑΚΟΕ σε ανακοίνωσή του τον χαρακτηρίζει λασπολόγο. Η ακαταλληλότητα μιας παραλίας επιβεβαίνεται με επαναλήψεις μετρήσεις. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο σε αυτό, σας το έχω πει πάρα πολλές φορές και έτσι πρέπει να είναι. Και έτσι είναι το σωστό και επιστημονικά να είναι. Ναι. Γιατί αν είναι γενετά, σε κάθε μέτρη που έκανα, εγώ ή οποιοδήποτε, λέγαμε την παραλία κατάλληλη, δεν θα υπάρχει καμία παραλία στην Ελλάδα. Όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικότερα στην Ευρώπη. Μάλιστα. Όταν λέμε ακατάλληλη παραλία, σημαίνει επαναλήψιμες μετρήσεις πάνω από τα όρια. Όταν λέμε υπέρβαση ορίων, είναι άλλο πράγμα. Υπέρβαση ορίων θα δούμε πάρα πολλές φορές. Σε πάρα πολλές παραλίες. Είτε εντός της περιοχής μας, είτε εκτός της περιοχής μας, σε νησιά. Γιατί συμβαίνουν περιστασιακά γεγονότα στις θαλασσινές περιοχές που είναι μετά. Το ενδιαφέρον στην υπόθεση είναι ότι το εργαστήριο που προείσταται ο Απόστολος Βανταράκης είναι διαπιστευμένο και εξειδικευμένο στις μετρήσεις των κολυμβητικών νερών. Ο ίδιος πάντως καλείται να αντιμετωπίσει προσωπικά τα ένδικα μέσα που άσκησε το ΠΑΚΟΕ για ένα θέμα που άπτεται του επιστημονικού και του ερευνητικού έργου του. Άρα κακώς έβαλε το Α το ΠΑΚΟΕ, αυτό μου λέτε τώρα, το ακατάλληλο δηλαδή. Ακριβώς. Αυτό προβλέπεται για μια νομοθεσία, δεν το λέω. Η νομοθεσία είναι σαφής, καταλάβατε. Δηλαδή, όταν λέμε για κατάλληλες περιοχές, μιλάει για επαναλήψιμες υπερβάσεις ορίων και μάλιστα σε δύο συγκεκριμένες παραμέτρους η νομοθεσία από το 2006. Εγερίζει ακολούθη και ντρόκου. Όχι καν τα ολικά κολοβακτηρίδη, τα οποία αναφέρονται και στις ανακοινώσεις, καταλάβατε. Δηλαδή, αυτό δεν προβλέπεται από την νομοθεσία. Η επίμαχη δήλωση για τα δεδομένα του ΠΑΚΟΕ, του Απόστολου Βανταράκη, ήταν πως για να καταλήξει κάποιος στο συμπέρασμα ότι μια παραλία δεν έχει ποιοτικά κολυμβητικά νερά, χρειάζονται επαναλήψιμες μετρήσεις. Ο κ. Βανταράκης είχε υποστηρίξει ότι στους πίνακες που έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΚΟΕ δεν γινόταν λόγος για υπέρβαση ορίων, αλλά για ακαταλληλότητα και είχε εκτιμήσει πως τα αποτελέσματα αυτών των μετρήσεων δεν ήταν ευκρινή. Όλη μέρα σήμερα, Απόστολε, δεν είχαμε σε λειτουργία τα φανάρια σε μια διασταύρωση πάρα πολύ επικίνδυνη. Διασταύρωση, συγγνώμη, πάρα πολύ επικίνδυνη. Πατρών Κλάους και Ελευθερίου Βενιζέλου στην Πάτρα, που σημαίνει ότι ένας πάει πάνω, ένας πάει κάτω, ένας τρίβει δεξιά, ένας πάει αριστερά και όλοι μαζί συναντιόντουσαν στο ίδιο σημείο. Μου θύμισε Κάιρο αυτό. Στο Κάιρο, ξέρετε, δεν υπάρχουν φανάρια, γιατί τα παραβιάζουν όλοι. Κάτι τέτοιο συνέβη και σήμερα. Και είχαμε και τροχαίο εκεί. Κάτι αντίστοιχο γίνεται και στην Κίνα. Ναι. Εκεί πρέπει να είσαι τυχερός για να περάσει. Ωραία. Ένα τροχαίο λοιπόν το οποίο συνέβη το μεσημέρι, θα δείτε αποκλειστικές εικόνες και είχαμε δύο τραυματίες. Τα φανάρια της Πατρών Κλάους και Ελευθερίου Βενιζέλου δεν λειτουργούν και το τροχαίο δεν άργησε να γίνει. Το δίκυκλο στο οποίο επέβαιναν ένας άνδρας και μία γυναίκα συγκρούστηκε με γιο ταχύ και το ζευγάρι βρέθηκε στο έδαφος. Τραυματίστηκαν ευτυχώς ελαφρά και διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Το τροχαίο συνέβη στις 3 μετά το μεσημέρι της Δευτέρας, στη διασταύρωση που λόγω του προβλήματος μη λειτουργίας των φωτεινών σηματοδοτών έχει γίνει άκρως επικίνδυνη. Λοιπόν, θα πάμε τώρα, προσέξτε, θα πηγαίνουμε στον Νίκο Σύφαντο Απόστολε, αλλά θα πάμε πρώτα στην Μαρίνα Ανδριέλου, γιατί είχαμε και στην περιμετρική πάλι έργα, δεν ξέρω, ρε Απόστολε. Πραγματικά, η περιμετρική της Πάτρας είναι ο δρόμος που έχουμε συνεχώς κορίνες. Το ξέρεις αυτό, έτσι. Ήταν αυτό, αλλά έχει να κάνει κυρίως με το γεγονός, δεν ξέρω γιατί, υπάρχει συνεχώς ανανέωση του ασφαλτοτάπητα. Ίσως το γεγονός ότι διέρχονται βαριά φορτηγά, δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται. Θα μας πει η Μαρία. Μαρία, Μαρία, ναι. Συνέχεια λοιπόν έργα στην περιμετρική, βλέπουμε και τα πλάνα. Έχουν τοποθετήσει λοιπόν κορίνες στο ρεύμα προς Αθήνα, γιατί γίνονται εργασίες ασφαλτόστρωσης. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή από όλους τους οδηγούς. Βλέπουμε και τις κορίνες. Ναι, να το βλέπουμε, αλλά εγώ άλλο λέω τώρα. Δεν είναι μόνο σήμερα. Πρέπει να πούμε ότι εγώ όλο τις προηγούμενες μέρες είχα διέρθει από αυτό το δρόμο. Είναι τουλάχιστον ένα δεκαήμερο που τοποθετούνται σταδιακά οι κορίνες με ανασημείο, αναδιασταύρωση κτλ. Διότι γίνεται ανανέωση του ασφαλτοτάπητα. Μια στιγμή όμως. Έχουν παρατηρήσει οι τηλεθεατές μας και το έχουν επισημάνει πολλές φορές ότι δεν θυμούνται ποια μέρα αυτός ο δρόμος σε κάποιο σημείο δεν έχει κορίνες. Αυτό είναι αλήθεια, ότι εγώ μπορώ να το θυμηθώ. Έτσι. Δηλαδή, είτε στο τούνελ μέσα, είτε ξέρω εγώ στην Οβριά, είτε στο Γλάφκο, είτε στην Εγλυκάδα, πάντα κάπου έχει κορίνες. Δεν έχει δώσει τώρα, όπως λέω, όπως θέλω να βλέπω εδώ τα συνεργεία, όντως ναι. Υπάρχει σε εξέλιξη διαδικασία ασφαλτόστρωσης. Αλλά αυτό συμβαίνει και άλλες μέρες
που είναι στο Πλακωρίνες. Κάνουν κάποια έργα τώρα εκεί. Δεν ξέρω τι γίνεται εκεί. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Ειδικοί δεν είμαστε. Το αποτέλεσμα είναι που βλέπουμε εμείς. Εκτός από τις Κορίνες, περιμένουμε βεβαίως να υπάρχουν και έργα στο συγκεκριμένο σημείο. Μάλιστα. Πού πάμε. Οπότε, εύχομαι σε όλους έτσι. Υπομονή γιατί υπομονή και προσοχή, γιατί όπως είπαμε δεν γνωρίζουμε σε ποια σημεία του δρόμου έχει. Ακριβώς. Σε κάποια σημεία πρέπει να πούμε ότι οι τρεις λωρίδες γίνονται μία. Και εκεί Μαρία, πρέπει να υπάρχει ιδιαίτερη προσοχή. Η Μαρία μου έκανε και ένα αποκλειστικό ρεπορτάζ με ένα περίπτερο και με ένα κλέφτη. Δεν ξέρω αν πραγματικά είναι απίστευτο. Πήρε το περίπτερο αυτό. Και έφυγε. Πήρε το περίπτερο και έφυγε. Πάμε λίγο. Και μάλιστα και σε ρεχμή αυτό. Το είχαμε δείξει το Σάββατο. Το είχαμε δείξει το Σάββατο το ρεπορτάζ, αλλά χωρίς την εικόνα αυτή. Μας την έστειλαν σήμερα, Μαρία, και δείχνει πραγματικά τον κλέφτη, έτσι. Ακριβώς. Ήταν σε ένα δίκυκλο, να πούμε. Κατέβηκε στην συμβολή των οδών Γεροκοστοπούλου και Ρήγα Φεραίου στον πεζόδρομο. Ουσιαστικά ανέβηκε πάνω στον πεζόδρομο. Στάθμευσε το γιο ταχύ του ακριβώς απέναντι από το περίπτερο. Πήγε να αγοράσει. Να αγοράσει, θα σας πω και το λέω έτσι. Έκανε τον πελάτη. Κάποια, δηλαδή. Έκανε τον πελάτη. Προσποιήθηκε τον πελάτη. Παίρνει τα τσιγάρα, το αγοράζει το καπνό του, πάει να δώσει τα χρήματα και τη στιγμή που πάει λοιπόν η ιδιοκτήτρια να τα πάρει τα χρήματα, τα ξαναπαίρνει πίσω και παίρνει μαζί με τα χρήματα και όλα τα υπόλοιπα και ήδη. Το έχουμε καταγράψει καλά, πώς το λέει. Δεν ήξερε όμως ότι το καταγράφει κάμερα. Ναι. Θα δείτε το αποκλειστικό ρεπορτάζ, καλά λοιπόν, πώς κλέβει τον περιπτερά και πώς φεύγει με το μηχανάκι. Α, υπόψη, Απόστολε, μια και κάνει συχνά τα ρεπορτάζ. Το μηχανάκι ήταν στον πεζόδρομο, έτσι κανονικά. Και ήταν κλεμμένο να πούμε, μιλάει και ο ιδιοκτήτης. Να δούμε το ρεπορτάζ. Σαν κύριος ο νεαρός οδηγός δικύκλου διέσχισε με το μηχανάκι του τον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου και έφτασε στον στόχο του, ο οποίος δεν ήταν άλλος από το περίπτερο που βρίσκεται στη διασταύρωση του πεζόδρομου με την Γεροκοστοπούλου. Το γεγονός ότι ήταν βράδυ Σαββάτου και η κίνηση ήταν αυξημένη δεν τον εμπόδισε. Σταμάτησε το μηχανάκι του ακριβώς απέναντι, κατέβηκε σαν κύριος, παρίστανε τον πελάτη, αγόρασε τσιγάρα και κάποια άλλα είδη, άρπαξε και μερικά άλλα και έφυγε σαν κύριος και πάλι, χωρίς να πληρώσει. Όπως βλέπετε, τις κινήσεις του κατέγραψε κάμερα κλειστού κυκλώματος. Η υπάλληλος του περιπτέρου ειδοποίησε την αστυνομία. Όμως ο δράστης δεν εντοπίστηκε. Όπως αποδείχθηκε, και το μηχανάκι ήταν κλεμμένο. Ενώ ο ίδιος νεαρός επιχείρησε να κλέψει και άλλο περίπτερο στην οδό Ακροτηρίου. Γύρω στις 8 η ώρα το Σάββατο το απόγευμα, 8 και 4 εκεί περίπου, άφησε το μηχανάκι Μητροπολίτη Δέρκων και Καρόλου στη γωνία και έφυγα. Και γυρνάω μετά από μισή ώρα, περίπου, ούτε μισή ώρα, ένα τέταρτο, και βλέπω το μηχανάκι είχε φύγει από εκεί. Εντάξει, ήταν ένα αντρόγινο δίπλα που τον είδανε και πήρε το μηχανάκι και πήγε προς τα κάτω, μου πάνε, προς τη Ρήγα Φεραίου. Και μετά από λίγο έμαθα, το είδα στο ίντερνετ, ότι κλέψαν το περίπτερο με ένα κλεμμένο μηχανάκι. Εγώ πήγα... Και Γεροκοστοπούλου. Και Γεροκοστοπούλου. Και μετά πάω στην ασφάλεια. Εγώ είχα πάει πιο νωρίς. Μόλις το κλέψανε, πήγα κατευθείαν ασφάλεια. Και πήγα την άλλη μέρα το πρωί στο περίπτερο που το έμαθα και είδα τον άνθρωπο εκείνο που μου έκλεψε το μηχανάκι και πήγε κατευθείαν και έκλεψε και το περίπτερο. Δηλαδή πήρε τα πράγματα και δεν πληρώσε και έφυγε μαζί με τη μηχανή. Αυτό. Είχε ανέβει στο πεζόδρομο και στο βίντεο, έτσι. Και στο πεζόδρομο, ναι, στο πεζόδρομο είχε ανέβει και φαίνεται και ποιο το πήρε. Αλλά εγώ είμαι ένας άνθρωπος με συνταξιούχος, με ροκάματο. Πώς αυτό, άμα σου πάρει τη μηχανή και δεν είναι αυτό, με τι θα πάω, θέλω να πάω στο χωράφι κάτω, έχω κότες, έχω τέτοια και δεν μπορούμε να κινηθούμε. Κρέμει τη μηχανή έτσι, θα καλά καθόμαστε. Είδατε πάντως έτσι και το βρήκατε μέσα από το βίντεο, το κλειστοκύκλωμα. Τον είδατε. Τον είδα, ναι, τον είδα στο βίντεο. Τώρα είναι η πολιτεία που πρέπει να, αυτοί να ενδιαφερθούν, να τον πιάσουν, να μην κάνει αυτή τη δουλειά. Αυτά λοιπόν με το περίπτερο και τον ληστή του περιπτέρου. Από εκεί πέρα είναι θέμα της αστυνομίας, νομίζω, Κωνσταντίνε. Ευχάριστα όμως νέα για την Πατρόν Κλάους. Έχει να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες ο Νίκος Ήφαντος. Συνδεόμαστε τώρα. Είναι στο σημείο αυτό. Νίκο, καλησπέρα και πάλι. Καλησπέρα και πάλι από την Ελευθερίου Βενιζέλου, στη συμβολή της με την Πατρόν Κλάους, εκεί που για περισσότερο από 24 ώρες είχαμε σοβαρό πρόβλημα με τη λειτουργία των φωτεινών σηματοδοτών. Θα σας δώσω εικόνα λοιπόν για να δείτε ποια είναι τα ευχάριστα νέα. Όλοι βέβαια τα καταλαβαίνουν. Ήδη λειτουργούν οι φωτεινοί σηματοδότες. Α, επιτέλους. Είδαν φως.
Επιτέλους, λοιπόν, λειτουργούν. Να πούμε ότι το μεσημέρι είχαμε και ένα τροχαίο ατύχημα ακριβώς στο σημείο που σας δείχνω απέναντι μου. Εγώ βρίσκομαι αυτή τη στιγμή στην νησίδα επί της Ελευθερίου Βενιζέλου. Για πρόσεχε λίγο εκεί που είσαι. Προσπαθώ όσο περισσότερο γίνεται. Αλλά να πούμε ότι δείτε τώρα την κυκλοφορία πώς γίνεται κανονικά και προσπαθείτε τώρα. Δεν ξέρω αν Κωνσταντίνε και Απόστολε έχουμε παίξει τα πλάνα από το μεσημέρι. Ναι. Τα έχουμε παίξει. Προσπαθείτε να δείτε τι συνέβαινε ενώ δεν λειτουργούσαν οι υποτιμήσεις που μας δώσετε. Μπορούμε, όχι, μια στιγμή, Νίκο. Μπορούμε, παρακαλώ, να δούμε τα πλάνα αυτά από το μεσημέρι όταν δεν λειτουργούσαν τα φανάρια. Τα έχουμε τα πλάνα αυτά. Να τα δούμε τώρα ακόμα και full screen, παρακαλώ, όπως θέλετε, όπως βολεύεστε στην σκηνοθεσία. Να τα, κοιτάξτε τι γίνεται λοιπόν. Τι έγινε το μεσημέρι, ενώ περιγράφει ο Νίκος ότι αυτή τη στιγμή έχει γίνει αποκατάσταση των φωτεινών σηματοδοτών, της βλάβης δηλαδή. Κοιτάξτε αυτό που σας έλεγα πριν. Μπάχαλο. Τι γινόταν το μεσημέρι. Ένα πραγματικό μπάχαλο. Κανείς δεν ξέρει ποιος έχει προτεραιότητα και κανείς δεν ξέρει πώς πρέπει να κινηθεί. Εντάξει, το βλέπουμε. Εδώ βλέπω. Πρέπει να σας πω ότι το μεσημέρι που παίρναμε αυτά τα πλάνα, ο κόσμος φώναζε. Και έλεγε επιτέλους φτιάξτε τα φανάρια. Ενώ εκείνη την ώρα ερχόταν και ασθενοφόρο για να παραλάβει μια κοπέλα η οποία είχε τραυματιστεί σε τροχαίο. Είχε συγκρουστεί το δίκυκλο στο οποίο επέβαινε με ένα αυτοκίνητο. Και τουλάχιστον για 5-10 λεπτά που εγώ έκατσα εδώ το μεσημέρι για να καλύψω το ρεπορτάζ, είχαμε τουλάχιστον άλλες δύο περιπτώσεις που παραλίγο να έχουμε σύγκρουση είτε δικύκλο με αυτοκίνητο. Πέρναγαν τα λύκες από εδώ το μεσημέρι, γινόταν ένας πανικός. Νίκο, τώρα βλέπετε ότι τα πράγματα έχουν σωματινθεί. Ακόμη και τροχονόμος να στεκόταν σε εκείνο το σημείο, θα είχε μουρλαθεί ο άνθρωπος. Δεν θα ήξερε τι να κάνει. Πού να σταθεί. Μιλάμε για έναν κόμπο με δύο, διασταυρώνονται δύο λεωφόροι στην ουσία, με διπλής κατεύθυνσης κυκλοφορίας και οι δύο, γι' αυτό λέγονται και λεωφόροι. Στη μέση να καθίσει δηλαδή ένα αστροχονόμο να ρεθίσει. Εδώ κοίτα. Ναι. Βλέπετε τι εδώ γίνεται. Κοίτα. Ακόμα και τώρα δηλαδή που λειτουργούν. Δείτε, βγαίνουν αυτοκίνητα από δεξιά από την Πατρών Κλάους. Στρίβουν από αριστερά από την Πατρών Κλάους. Ανεβαίνουν τη Βενιζέλου, κατεβαίνουν. Είναι ένας κόμβος πραγματικά με πάρα πολύ μεγάλο φόρτο κυκλοφορίας προς πάρα πολλές κατευθύνσεις. Και βλέπετε και τα πλάνα τι γινόταν το μεσημέρι και ευτυχώς έβαλε ο Θεός το χέρι του. Επίσης, να πούμε το εξής: είδαμε και στα πλάνα, Νίκο, ότι δεν είχαν δουλειά και τα μικρά τσιγκανάκια τα οποία στέκονται εκεί στο σημείο, στα φανάρια. Αλλά δεν λειτουργούν τα φανάρια, λοιπόν δεν καθάριζαν τζάμια, δεν έπαιρναν και μεροκάματο. Είχαμε και την παράπλευρη απώλεια. Έτσι. Ούτε αυτή τη στιγμή έχουμε πάντως. Α, εντάξει. Δεν ξέρω αν μπορεί να έχει ένα. Ωραία. Νίκο, σε ευχαριστούμε. Και δεν το λέω για την επαιτία, να το τονίσω. Το λέω γιατί υπάρχει κίνδυνος και για τα παιδάκια αυτά που κάνουν. Αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα. Αυτό που λες τώρα αυτή τη στιγμή. Θα επανέλθουμε γιατί μας έχεις και θέμα με υποψήφιο δήμαρχο, από ό,τι ξέρω. Σήμερα. Θα δούμε σε λίγο. Η επίσημη πρώτη. Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως τώρα στο ρεπορτάζ της Νέας Δημοκρατίας, Απόστολε. Είχαμε χθες συνεδρίαση οργανωτικού κλπ. Να δούμε το ρεπορτάζ και θα επανέλθουμε. Όλοι μαζί, ενωμένοι, δυνατοί, συσπηρωμένοι, δουλεύοντας με οργάνωση και με σύστημα. Και για να δώσουμε τον αγώνα που θα δώσουμε, έτσι θα έχουμε μια επιτυχή έκβαση της μάχης που θα δώσουμε, που δεν είναι άλλη από την ταχεία απαλλαγή της χώρας από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ και ΑΝΕΛ. Πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Κυριακής η διευρυμένη συνεδρίαση της Νόδεα Χαΐας στο ξενοδοχείο Πάτρα Παλάς. Παρουσία του Γραμματέα Οργανωτικού της Νέας Δημοκρατίας, Στέλιου Κονταδάκη. Παρόντες και αναπληρωτές του Κώστας Γούλας και Χρήστος Βλαχοκώστας, ενώ έδωσαν το παρόν σύσσωμα όλα τα στελέχη του κόμματος στην Πάτρα και την Αχαΐα. Κυρίαρχο θέμα συζητήσεως, η ενεργοποίηση στελεχών και ψηφοφόρων εν ώψη του προσυνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας που θα γίνει στην Πάτρα το Σάββατο, παρουσία του Κυριάκου Μητσοτάκη. Αλλά και άλλα οργανωτικά θέματα τα οποία απασχολούν το κόμμα. Θα ήθελα τη συμμετοχή σας στα δρόμενα τα τοπικά. Στα τοπικά δρόμενα. Πρέπει η Νέα Δημοκρατία να δίνει δυναμικά το παρόν, να δείχνει την δυναμική της παρουσία σε όλες τις τοπικές εκδηλώσεις.
Αυτά λοιπόν, Κωνσταντίνε, συνέβησαν με τη Νέα Δημοκρατία. Ετοιμάζεται και αυτή να δίνει δυναμικά το πάνω της, λέει η Νέα Δημοκρατία, στα τοπικά. Όμως το ΠΑΣΟΚ ετοιμάζεται μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα βεβαίως για τις εκλογές που θα έχουμε στις αρχές του Νοέμβρη για την κεντροαριστερά. Χτες είχαμε και σύναξη του στελεχών του ΠΑΣΟΚ για τα οργανωτικά. Ήταν εδώ και ο πρώην γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, τον καθέρισε υποβληνήματα να θυμίσουμε, ο Στέφανος Ξεκαλάκης. Για να δούμε το ρεπορτάζ. Συγκέντρωση πυρήνων υποστηρικτών της υποψηφιότητας του Νίκου Ανδρουλάκη για τον νέο πολιτικό φορέα της κεντροαριστεράς έγινε χθες το βράδυ στα Ψηλαλόνια. Παρουσία του γραμματέα του ΠΑΣΟΚ Στέφανου Ξεκαλάκη στο πλαίσιο των διεργασιών και των ζυμώσεων εν ώψη της εκλογικής διαδικασίας. Μιλώντας, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ τόνισε: «Στόχος μας είναι να πολιτικοποιηθεί η διαδικασία, ώστε να μπορέσει να έρθει όσο το δυνατόν πιο πολλής κόσμος. Δεν μας ενδιαφέρει περί χαράκων». Λοιπόν, βλέπουμε τη Βίκη Θανασοπούλου. Είπαμε κόμμα αξιωματικής αντιπολίτευσης, είπαμε για το ΠΑΣΟΚ, καιρός είναι να πούμε και για τον Πρωθυπουργό, έτσι. Βίκη, έρχεται ή δεν έρχεται? Είπατε για το ΠΑΣΟΚ, είπατε για τη Νέα Δημοκρατία, καλά άκουσα. Αναμέναμε τον Πρωθυπουργό στην Πάτρα. Τέλος Οκτώβρη. Ναι, σε ακούμε, Βίκη, συνέχισε. Ακούμε. Αναμέναμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό και μάλιστα από ό,τι είχαμε γράψει και είχαμε πει και στα προηγούμενα δελτία, είχε ανοίξει και η όρεξη μερικών να τον συναντήσουν. Φορέων, συνδικαλιστών, αυτοδιοικητικών. Δυστυχώς θα διακρατήσουν για λίγο ακόμα την όρεξή τους. Δεν θα έρθει, φαίνεται, ο Πρωθυπουργός στην Πάτρα. Έχει πάρα πολύ βαρύ πρόγραμμα. Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν αναβάλει το περιφερειακό συνέδριο. Περιφερειακό συνέδριο ανάπτυξη. Ανάπτυξη που θα πραγματοποιεί το στην Πάτρα τέλος Οκτωβρίου, 30 και 31, για το λόγο ότι δεν θα μπορεί να είναι εδώ ο Πρωθυπουργός. Έχουμε χρονοδιάγραμμα. Όλοι που θα ήθελαν να τον συναντήσουν θα κρατήσουν τα υπομνήματα, θα κρατήσουν τα αιτήματα, θα κρατήσουν την όρεξή τους για να συναντήσουν τον Αλέξη Τσίπρα. Μάλλον προς τον Νοέμβριο θα οριστεί το συνέδριο. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα εκδώσει νέα ανακοίνωση. Θα έρθει το Αγιάντρεος δηλαδή ή νωρίτερα? Θα γίνει τον Νοέμβριο. Εγώ πάντως ξέρω ότι πάει για πολύ αργότερα. Προφανώς περιμένει τον Πρωθυπουργό να οριστικοποιηθεί. Και μετά το Αγιάντρεος. Λες Απόστολε, πάει για Δεκέμβρη δηλαδή? Και μετά το Αγιάντρεος πάει. Τουλάχιστον αυτό λένε οι δικές μου πληροφορίες. Βέβαια, θα το δούμε. Θα το δούμε. Να θυμίσουμε ότι έγιναν και συσκέψεις, ακόμη και οι αγρότες, πριν από μερικές ημέρες. Το είχαμε στο σχετικό ρεπορτάζ, Κωνσταντίνε, ναι, θυμίζω και τους τηλεθεατές. Είχαν σύσκεψη για να ετοιμάσουν θερμή υποδοχή. Μάλιστα. Βεβαίως. Πάντως, έρχεται ο Μητσοτάκης το Σάββατο. Αυτό, μεθαύριο. Ναι, ναι, ναι. 21 Οκτωβρίου θα είναι εδώ λοιπόν, στο προσυνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Άρα, κάποιον πολιτικό αρχηγό θα δούμε, Βίκη. Έχει ξεκινήσει, ναι. Θα ξεκινήσουμε με τον κύριο Μητσοτάκη και θα, και βλέπουμε. Θα δούμε και τους υπόλοιπους. Θα ακολουθήσουν και οι υπόλοιποι. Σε λίγο θα αρχίσουν να έρχονται και οι υποψήφοι από την κεντροαριστερά. Λοιπόν, εκτός του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου. Πάμε σε break. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα. Σε λίγα λεπτά και πάλι μαζί με πάρα πολλά θέματα. Θα μάθετε ποιος είναι ο πρώτος επίσημα υποψήφιος δήμαρχος της Πάτρας. Θα έχουμε σύνδεση από το σημείο εκεί όπου μιλά αυτή την ώρα, νομίζω. Ο πρώτος υποψήφιος δήμαρχος Πατρέων. Επίσης θα δείτε ρεπορτάζ για τους μετανάστες. Θα μάθετε για τις καμπάνες στην Αιγιάλια, οι οποίες ηχούν πένθυμα, όπως το λέει, εδώ και μερικές ημέρες. Και για αρκετές ακόμη. Και για αρκετές ακόμα. Κάθε μεσημέρι 12 η ώρα για 3 λεπτά. Ο Αμβρόσιος χτυπάει καμπάνες εκεί. Ακόμα θα μάθετε τι έχει ο βυθός του Πατραϊκού. Θα δείτε η Λιολιόκολη Πέρα, η οποία. Καλά, μην τα λες όλα. Να πάμε σε διαφημίσεις, θα τα πούμε σε λίγο. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στην παρουσίαση. Ο σημαντικότερος κανόνας είναι ένας. Δεν βλέπουμε ποτέ βίντεο στο κινητό μας. Το πολύ πολύ... Τα έχουμε πει. Οι κανόνες είναι για να σπάνε. Και στο mobile internet τους πάει ξανά η Cosmote με το νέο πακέτο Play Now Unlimited.
Τώρα για πρώτη φορά βλέπεις άφοβα από το κινητό σου απεριόριστα βίντεο στο YouTube. Και όχι μόνο. Ακούς απεριόριστα τη μουσική που σ' ανεβάζει και κάνεις απεριόριστο live streaming σε σειρές, ταινίες και αθλητικά. Πραγματικά απεριόριστα. Χωρίς να ξοδεύεις ούτε ένα megabyte του προγράμματός σου. Αποκλειστικά από την Κοσμοτέ. Τρελάνε μας. Δες εδώ και δες τι παίζει με το Play Now Unlimited. Τα λέγαμε και πριν, πάμε να δούμε τώρα θέμα τσούχτες. Σας είχαμε πει και πριν από μερικές ημέρες ότι τελικά τα βρήκαν μεν οι καταστηματάρχες με τον Δήμο για τα τέλη κατάληψης κοινοχρήσεων των χώρων παραλίας δηλαδή. Ωστόσο, δεν θα υπάρχει έκπτωση για το 17, αλλά για το 18. Να δούμε λοιπόν τώρα πώς σχολιάζουν αυτοί οι καταστηματάρχες την απόφαση του Δήμου να τους κάνει μεν την έκπτωση που θέλουν, αλλά από του χρόνου. Και μην ξεχνάτε ότι και του χρόνου θα υπάρχουν τσούχτες στον Κορινθιακό. Και μάλιστα μεγάλες και πολλές. Το λένε ήδη οι επιστήμονες, δεν έχει τελειώσει το φαινόμενο. Το συναντούν και οι χειμερινοί κολυμβητές αυτές τις ημέρες και θα το συναντούμε και του χρόνου το καλοκαίρι. Μειώνονται τα τέλη λόγω μεδουσών, αλλά από το 2018. Ο Δήμος αποφάσισε να ελαφρύνει τους καταστηματάρχες παραλιακών επιχειρήσεων από το κόστος της χρήσης του αγιαλού για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων και άλλων μέσων. Ωστόσο, το 2017 θα το πληρώσουν κανονικά. Η αλήθεια είναι το καλοκαίρι γονάτισε όλους τους ελεύθερους επαγγελματίες που έχουν σχέση με την παραλία, γιατί το φαινόμενο της τσούχτρας, το οποίο ακούμε ότι θα μας κυνηγήσει και τα επόμενα χρόνια, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Η δουλειά μας ήταν τουλάχιστον 60-70% κάτω και ευελπιστούμε ότι θα υπάρχει μια μικρή ελάφρυνση των τελών της παραλίας ή αν θέλεις κάποιων άλλων υποχρεώσεων που έχουμε απέναντι στο Δήμο. Υπάρχει βέβαια η υπόσχεση του κυρίου Μελά, του Αντιδήμαρχου, ότι θα κοιτάξει το γεγονός, γιατί ενώ η Καλόγρια, να το πούμε έτσι, ή η Αιγιάλια πληρώνει 4 και 5 και 6 το τετραγωνικό, εμείς είμαστε στο 22. Οπότε άσχετα από τις τσούχτες ήταν μια αφορμή για να μπορέσουμε να φέρουμε πάλι στην επιφάνεια κάτι που μας απασχολεί πάρα πολύ. Δηλαδή. Ζητάνε στο χώρο του Αιγιαλού που αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα λόγω της μειωμένης ροής κόσμου που είχε το καλοκαίρι και τις δουλειές που είχαν πτώσει τα καταστήματα, να τους κάνουμε μία μείωση. Και σε αυτό δεν είμαστε αντίθετοι σαν Δημοτική Αρχή, σαν ένα μέτρο, προκειμένου εφόσον υπάρχει αυτό το πρόβλημα και μέχρι να λυθεί, να εξετάσουμε αυτή τη μείωση, την οποία θα συζητήσουμε σύντομα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η Σπύρο Στεργίου, Παναγιώτης Μαθεόπουλος, Βίκη Κόντη και Αλέξης Φωτόπουλος, που εκπροσώπησαν τους καταστηματάρχες, δήλωσαν ανακουφισμένοι με την προοπτική της δραστικής μείωσης από το καλοκαίρι του 2018. Οι καταστηματάρχες έλαβαν την διαβεβαίωση ότι η χρέωση ένα τετραγωνικό για την χρήση της παραλίας από το ερχόμενο καλοκαίρι θα είναι χαμηλότερη λόγω των μεδουσών. Έθεσε ένα ζήτημα για το προηγούμενο διάστημα. Εδώ είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να το λύσουμε σαν Δήμος, γιατί δεν εξαρτάται από εμάς. Θα το δούμε όμως και αυτό το ζήτημα, αλλά ουσιαστικά συζητάμε για την περίοδο, για την επόμενη περίοδο. Είχαμε πολλές επαφές με τον Παναγιώτο Μελά, τον Δήμαρχο Οικονομικών, στον οποίο με την ευκαιρία εξηγήσαμε ότι υπάρχει μια στρέβλωση με την τιμή. Δηλαδή υπήρχε πάντα μια στρέβλωση με την τιμή και γι' αυτό γίνεται της βάχτας το οικονομικό, το ενίκιο του χώρου της παραλίας. Για να καταλάβετε, έχει 20 ευρώ το τετραγωνικό. Ένα μαγαζί που θέλει 300 τετραγωνικά είναι 6.000. Τα 6.000 αφορούν 2 μήνες. Υπάρχει μια στρέβλωση. Κανείς δεν πληρώσει, δεν μπορεί να πληρώσει αυτά τα λεφτά. Αν και εκτός του ζήτου το 40-45%, προχθές
χθες, την περασμένη Τετάρτη, μας κάλεσε ο Δήμαρχος Οικονομικών, ο κύριος Μελάς, να μας ενημερώσει ότι τα τέλη χρέωση ανά τετραγωνικό στις παραλίες θα κατέβουν πάρα πολύ. Δεν μας είπε συγκεκριμένα το νούμερο. Φανταστείτε τώρα είναι 20 με 22 ευρώ αν δραπατώμε. Οι επαγγελματίες του κλάδου της εστίασης χαρακτηρίζουν καταστροφική την καλοκαιρινή περίοδο που έκλεισε πριν από λίγες εβδομάδες και εκτιμούν πως η μείωση που θα τους γίνει είναι μια καλή αρχή για να γίνει έτσι και αλλιώς ένας επαναπροσδιορισμός των τελών που καταβάνουν στο Δήμο για την επαγγελματική τους δραστηριότητα στις παραλίες. Πάμε σε άλλο θέμα τώρα, κώδικας οδικής κυκλοφορίας με πολλές αλλαγές ανάλογα με την οικονομική κατάσταση του καθενός. Πώς ακριβώς θα γίνουν αυτά, μη βιάζεσαι Μαρία, θα τα πούμε όλα. Δεν βιάζονται οι τηλεθετές, κάθονται και περιμένουν να ακούσουν το ρεπορτάζ. Για αλλαγή μας λοιπόν. Όπως ανακοίνωσε τουλάχιστον ο Υπουργός, ο κύριος Σπύρτσης, θέλουμε, όπως είπε χαρακτηριστικά, να χτυπήσουμε τη λογική του έχω χρήματα, πληρώνω και παρανομώ. Ανακοίνωσε λοιπόν ότι στον νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας θα υπάρχουν παραβάσεις αντικοινωνικής συμπεριφοράς που θα αντιμετωπίζονται μόνο με διοικητικές κυρώσεις, όπως είναι η αφαίρεση της άδειας κυκλοφορίας και του διπλώματος. Ποιες είναι οι αντικοινωνικές δηλαδή, αυτό που κάνουν όλοι οι Έλληνες? Κόκκινο π.χ. Όχι, αντικοινωνική συμπεριφορά δεν είναι το κόκκινο. Αντικοινωνική συμπεριφορά είναι το τσιγάρο που πετάμε έξω. Το τσιγάρο που πετάμε είναι και η ελληνικότατη χειρονομία όλων των οδηγών. Ακριβώς. Με προτάσουμε. Η μούτσα δηλαδή που λέμε. Ακριβώς. Προτάσουμε το χέρι και ανοίγουμε τα δάχτυλα. Μάλιστα. Ή καμιά φορά κάνουμε και κάτι χειρότερο. Ναι. Προτάσουμε το ένα δάχτυλο. Ναι. Αλλά και το ότι μιλάμε στο κινητό τηλέφωνο. Συν το τσιγάρο που είπαμε, η ρίξη από το παράθυρο του αυτοκινήτου. Εγώ όντως παρανομώ σε αυτό πολύ. Εκεί τι θα είναι πολύ αυξημένα τα πρόστιμα, δηλαδή, Μαρία? Δεν έχει δώσει λεπτομέρειες. Έκανε μια γενική αναφορά. Ακόμα. Δεν τα έχει εξειδικεύσει, δηλαδή. Δεν τα έχει εξειδικεύσει. Λέει απλά τι θα γίνει, ας πούμε. Τι θα γίνει. Να πούμε ότι το νομοσχέδιο θα κατατεθεί τις επόμενες ημέρες στη Βουλή. Και να σας πω ακόμα ότι μετά τις δύο αφαιρέσεις της άδειας και του διπλώματος, που θα διαρκεί για έναν με δύο μήνες, ο οδηγός θα πρέπει να ξαναδίνει εξετάσεις. Αμερικάνικο σύστημα. Σύστημα Ηνωμένων Πολιτειών. Αυτό ισχύει στην Αμερική. Και ανέφερε ότι θα υπάρχει κατηγοριοποίηση των προστήμων σε μικρής, μεσαίας και υψηλής επικινδυνότητας. Θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά συνέχεια. Να ρωτήσει και τη Διεύθυνση Συγκοινωνιών όμως, αν έχει κόσμο κάθε μήνα να δίνει επιπλέον εξετάσεις, εκτός από αυτούς που δίνουν. Πάντως δηλαδή θα είναι πρόστιμα ακόμα και με το εισόδημα, μάλλον έτσι το βλέπει. Είπε ότι θα προβλέπει την επιβολή ενός προστίμου βάσης, το οποίο θα αυξάνεται στην συνέχεια με βάση τα οικονομικά στοιχεία του κάθε παραβάτη. Άρα, όποιος έχει πολλά πληρώνει περισσότερα, όποιος έχει λίγα, λιγότερα, όποιος έχει ελάχιστα και τίποτα, καθόλου. Του το χαρίζουν. Έτσι λένε. Θα περιμένουμε να δούμε. Και να πω ακόμα ότι με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας θα αυξηθούν τα όρια ταχύτητας, ενώ θα καθιερωθούν ρυθμίσεις κώδικα οδικής κυκλοφορίας και σήματα για τα ποδήλατα. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που είπες τώρα. Απόστολε, έχουμε κάνει πολλά ρεπορτάζ και εσύ από τη δική σου πλευρά με ποδηλάτες οι οποίοι παρανομούν. Παρανομούν. Συνεχώς. Ακριβώς. Παρανομούν για ένα και μοναδικό λόγο. Διότι και να του σταματήσει ένας αστυνομικός, γιατί θα τους γράψει? Το όχημα δεν έχει καμία άδεια, δεν έχει κανένα αριθμό, δεν έχει τίποτα. Οι παλιότεροι θα θυμούνται τα ποδήλατα, τα μεγάλα. Τα σιδερένια με τις πινακίδες, τις τεράστιες. Υπήρχε μια πινακίδα, μια άδεια κυκλοφορίας. Και τότε τα ποδήλατα δεν λειτουργούσαν ανεβαίνοντας στους πεζόδρομους, ανεβαίνοντας ανάποδα στα πεζοδρόμια. Στο εξωτερικό δεν συμβαίνει αυτό όμως. Όχι βεβαίως. Έτσι. Και μάλιστα υπάρχουν και ειδικά φανάρια για ποδηλάτες. Ένα ποδηλατάκι. Πράσινο, κόκκινο, πορτοκαλί. Και εδώ θα φτιάσουμε ποδηλατόδρομο, πότε δεν το ξέρω. Πάμε τώρα στο βυθό του Πατραϊκού να δούμε τι έχει μέσα. Γιατί μπήκαν δίτες, βούτυξαν, κινηματογράφησαν και το παρουσιάζουν. Ό,τι μπορεί να φανταστεί κάποιος, αλίευσαν και ανέσυραν στην επιφάνεια από το βυθό του λιμανιού στο Ψαθόπυργο οι πατρινοί εθελοντές αυτοδίτες με περιβαλλοντικές ανησυχίες που την Κυριακή προχώρησαν στον καθιερωμένο πλέον υποβρύχιο και παράκτιο καθαρισμό της περιοχής. Τα ευρήματα, όπως πάντα, πολλά και διάφορα. Μπαταρία φορτηγού, ελαστικά αυτοκινήτων, πετονιές, σκοινιά, υφάσματα, μέταλλα, πλαστικά, σακούλες, κύπελα καφέ, αλλά και άλλα πολλά, αφαιρέθηκαν από το βυθό. Το ραντεβού δόθηκε εκ νέου και τον Μάρτιο. Η επιχείρηση καθαρισμού έγινε σε συνεργασία με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ψαθοπύργου και με την άδεια του λιμενικού σώματος. Φύγαμε. Είναι και ένα λάστιχο δίπλα.
Λοιπόν, Γιολιόκο, λυπέρα. Δεν χρειάζονται περισσότερες συστάσεις. Είναι εδώ μαζί μας. Είναι η εβδομάδα για το άλμα ζωής. Έχει να κάνει πάρα πολλά. Βασικά, να μας βάψει τα πάντα ροζ. Από το Δημοτικό Θέατρο, το Αρχαίο 2. Κωνσταντίνε, εσένα έχουν σχεδιάσει επίσης. Ωραία. Τις εντυπωσιακές εικόνες από ψηλά, από την περσινή πορεία στη Γούναρη. Ναι, την κάθοδο. Πάμε για νέο ρεκόρ πάντως. Πρέπει να πούμε, πέρσι, κυρία Κολυπέρα, πόσοι είχαν συμμετάσχει, τουλάχιστον πόσοι ήταν καταγεγραμμένοι? Πάνω από 8.000. Πάνω από 8.000. Ο στόχος φέτος τι βλέπετε? Ο στόχος είναι ακόμα λίγο πιο υψηλός, μην ακούγεται κομπορό ναι. Σύνη. Ναι. Απλώς, όσο περισσότεροι, τόσο καλύτεροι, τόσο απομυθοποίηση του καρκίνου, τόσο κινητοποίηση προς την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση και τόσα περισσότερα χέρια στη γυναίκα που νοσεί σήμερα. Είναι η εβδομάδα για το άλμα ζωής. Ήθελα να ακούσουμε, Επιτροχάδην, ποιες είναι οι εκδηλώσεις, γιατί είπαμε και για το Δημοτικό Θέατρο και για το Αρχαίο 2. Πότε αναμένεται αυτά να βαφτούν ροζ? Φέτος λοιπόν θα βάψουμε το Ρωμαϊκό, διότι το Αρχαίο 2 είναι απάνω πολύ. Το Ρωμαϊκό, ναι. 7.30 ώρα, 21 του μήνα, ημέρα Σάββατο. Μία μέρα πριν από τη μεγάλη δράση. Mm-hmm. Την Κυριακή 22, στο άγαλμα του Παλαιών Πατρών Γερμανού. Περιμένουμε τον κόσμο, φορώντας τα ροζ μπλουζάκια, να βάψουμε με ανθρώπινο δυναμικό την πόλη ροζ. Θέλουμε να φωνάξουμε και να βροντοφωνάξουμε ότι ο καρκίνος δεν είναι θάνατος, είναι μια δεύτερη ζωή, ίσως και καλύτερη από την πρώτη, αφού τον προλάβουμε. Θέλουμε να φωνάξουμε ότι η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση σώζουν ζωές. Θέλουμε να τον απομυθοποιήσουμε. Ήδη εγώ πάω και έρχομαι με τον κύριο 20 χρόνια, τον σέβομαι και πορεύομαι μαζί του. Τον καρκίνο, εννοείται. Τον καρκίνο. Τον κύριο καρκίνο. Τον κύριο καρκίνο. Ήθελα, κυρία Κολυπέρα, να μου πείτε. Δεν τον αγαπάτε όμως, απλά τον σέβομαι. Καθόλου δεν τον αγαπάω, τον σέβομαι και πορεύομαι μαζί του. Και δεν τον εκτιμάτε επίσης. Δεν τον εκτιμάω, βέβαια. Ήθελα να μου είναι πείτε, εάν με όλες αυτές τις δράσεις, όλο αυτό το διάστημα και με τη συμμετοχή, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν διαφορετικά την κατάσταση που έχει να κάνει με τον καρκίνο του μαστού. Εάν η πρόληψη πλέον είναι κάτι που το έχετε πετύχει ή ακόμη θεωρείτε ότι υπάρχει δρόμος για να πορευτείτε. Κατά ένα μέρος το έχουμε πετύχει, κατά ένα μέρος. Δυστυχώς είμαστε ακόμα μια πολύ μικρή πόλη. Έχουμε ταμπού. Δεν μιλάμε, δεν βγαίνουμε από το σπίτι μας, κρύβουμε από το δίπλα μας. Ο καρκίνος μας αφορά όλους. Υπάρχουν στατιστικά, ακόμα δεν έχουν βγει, θα τα βγάλουν τα δύο νοσοκομεία, τα ογκολογικά, τα δικά μας. Αν και είναι αυξημένος ο καρκίνος του μαστού, έχουμε λιγότερη θνησιμότητα. Ναι. Οπότε κάτι κάνουμε κι εμείς. Σαφώς και κάτι κάνετε και αντιμετωπίζετε έτσι την κατάσταση για να μην είμαστε σε αυτό που έλεγαν πριν πάρα πολλά χρόνια οι επάρατους. Λοιπόν. Άντρες βλέπουμε πολλούς φέτος. Άντρες θα δούμε και πολλούς πιο θα πολλούς. Δούμε. Πιο πολλούς, πιο πολλούς. Ο άντρας, κύριε Φλαμή, είναι το στίγμα της οικογένειας. Έχει μάνα, αδερφή, κόρη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι. Άρα να πάνε και άντρες εκεί. Έχετε μπλουζάκια extra large. Έχουμε και extra extra large, παρακαλώ. Για μερικοί έχουν πλάτες, ξέρετε τώρα. Έχουμε και για τους αθλητές, τους πλαταράδες και τους πολύ ωραίους. Τους ψηλούς και τα πάντα όλα. Τι ώρα ξεκινάει η εκδήλωση της Κυριακής? 10.30 λοιπόν στα Ψηλαλόνια. Αρχίζουν τα δρόμενα και κάποια happening που έχουμε ετοιμάσει. Μην τα χάσετε, παρακαλώ. Είναι γιορτή, ζωή, χαρά, ενημέρωση. Έχουμε κουκλοθέατρο για τα παιδιά, έχουμε ζωγραφική για τα παιδιά, έχουμε απασχόληση δημιουργική για τα παιδιά, έχουμε να βάψουμε τις μουρίτσες στα χέρια, έχουμε και άλλα πράγματα που δεν θέλω να σας τα ανακοινώσω. Αυτά ξεκινούν 10.30, ολοκληρώνονται, τώρα θα ξεκινήσει η πορεία προς το Μόλο πάλι. Προς το Μόλο πάλι θα βάψουμε την Γούναρη, Ρίγα Φεραίου και μετά Αγίου Νικολάου Μόλο, που μας περιμένει εκεί, άλλα happening που μας περιμένουν και εκεί. 11.30 ώρα θα αρχίσει το βάδισμα, το συμβολικό, από το χάος στο φως. Ξέρετε, ρωτάω το εξής. Δεν έχουμε κανέναν άντρα Λιολιό Κολυπέρα στην Πάτρα για να έχουμε για τον καρκίνο του προστάτη παρόμοιες εκδηλώσεις όπως κάνετε εσείς για τον καρκίνο του στήθους? Μακάρι να με ακούσουν. Υπάρχουν πάρα πολλοί άντρες
Κύριε Φλαμή, υπάρχουν πάρα πολλοί άντρες. Το ξέρω, γι' αυτό σας ρωτάω. Μακάρι να με ακούσουν. Θέλω να τους πω, γιατί ντρέπονται, όπως ντρεπόμουν και εγώ τα πρώτα χρόνια της ζωής μου. Για την ψηλάφιση και λοιπά, έτσι. Ακριβώς. Να πάτε στο γιατρό. Ακριβώς. Ακριβώς. Θέλω να πω λοιπόν σε αυτούς τους άντρες που έχουν νοσήσει και έχουν γίνει καλά, γιατί ξέρω πολλούς, να βγουν μπροστά να μιλήσουν για την πρόληψη και την έγκαιρη διάγνωση και αυτή. Υπάρχει μια εξέταση πολύ ανώδυνη στους αυτούς τους ανθρώπους. Είναι αιματολογική, που μπορούν να προλάβουν τα πάντα. Και μακάρι να βγουν όσοι περισσότεροι ασθενείς να μιλάνε στην πόλη μας, για να μπορέσουμε και να τον απομυθοποιήσουμε και να κινητοποιήσουμε τον κόσμο. Μακάρι. Εμείς μπορούμε να τους δείξουμε. Μα έχετε κάνει τόσο μεγάλη δουλειά που πραγματικά απορώ πως δεν σας έχουμε μυθεί κάποιοι. Δηλαδή, βλέποντας το ποτάμι αυτό, πραγματικά, καταρχάς σας δίνω συγχαρητήρια. Και δεύτερον, βλέπω πως μέσα σε λίγα χρόνια αναδείξατε ένα τόσο μεγάλο θέμα που παρέμενε κρυφό στα σπίτια του καθενός. Ταμπού. Και το κάνατε, δημόσιο. Ταμπού. Το κάνατε εκδήλωση. Το κάνατε χαρά. Γιατί εδώ ο κόσμος χαίρεται. Βεβαίως. Βεβαίως, δεν φοβίζουμε κανέναν. Αυτό θέλω να περάσει στον κόσμο. Θέλω να βάλουν τα μπλουζάκια τους. Άντρες, γυναίκες, παιδιά, ο παππούς, η γιαγιά, και να έρθουν να περπατήσουν μαζί. Είναι χαρά. Να ξέρουν ότι δίπλα τους θα είναι μια γυναίκα με καρκίνο του μαστού που νοσεί. Να ξέρουν λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι που έρχονται κοντά μας βοηθάνε αυτή τη γυναίκα, ναι, να βγει στο φως. Εκτός από αυτό, ως αποτέλεσμα έχουμε πραγματικά ενδείξεις ή στοιχεία ότι έχουν αυξηθεί οι επισκέψεις στο γιατρό από γυναίκες οι οποίες επηρεάστηκαν και έμαθαν από αυτό που βλέπουμε τώρα? Βεβαίως. Βεβαίως. Το λένε και οι γιατροί, το λένε τα διαγνωστικά κέντρα, το λένε τα νοσοκομεία με τις μαστογραφίες, το λένε ότι δεν μπορούν να βρούνε ραντεβού στα δύο νοσοκομεία από την πληθώρα τηλεφωνημάτων που λαμβάνουν. Και θέλω να κάνω έγκληση να βάλουν περισσότερο κόσμο. Έχουμε μηχανήματα και στα δύο τα νοσοκομεία πάρα πολύ καλά. Έχουμε ίσως τους πιο καλούς μαστογράφους. Να βάλουν περισσότερο κόσμο και περισσότερο γιατρούς, να γίνονται περισσότερες εξετάσεις. Θυμίζουμε λοιπόν την Κυριακή. Το κράτος δεν χάνει, κερδίζει. Δεν έχει να κάνει με το αν κερδίζει ή χάνει το κράτος. Το θέμα είναι να κερδίζουμε στη ζωή. Αυτό είναι αλήθεια. Κυρία Κολυπέρα, 10:30 την Κυριακή το ραντεβού στα Ψηλαλόνια. Μην την αποχαιρετήσουμε ακόμα. Θέλω να μείνει μαζί μας για να πάμε και τον Νίκο Σύφαντο, Απόστολε, γιατί έχουμε. Πάμε να δούμε τον υποψήφιο δήμαρχο της Πάτρας. Ναι. Νίκο, έχουμε τον Νίκο Σύφαντο από το χώρο όπου υπάρχει η πρώτη επίσημη παρουσίαση υποψηφιότητας για τις δημαρχικές εκλογές. Νίκο, δεν ξέρω. Ναι, σε ακούμε, σε βλέπουμε. Αν με ακούτε τώρα, με ακούτε. Ναι. Με ακούτε. Σε ακούμε πεντακάθαρα. Λοιπόν, είμαστε στο ξενοδοχείο Αστήρο, όπου τώρα είναι η εκδήλωση του κυρίου Αλέκου Χρυσανταχόπουλου, εκδήλωση παρουσίασης της δημοτικής του κίνησης για τις δημοτικές εκλογές στο Δήμο Πατρέων. Ο κύριος Σαδακόπουλος είναι στο βήμα, όπως μπορείτε να ακούσετε. Να πούμε ότι βέβαια είναι η πρώτη επίσημη για τον κύριο Σαδακόπουλο, αν θεωρήσουμε ότι ο κύριος Πελεθίδης θα είναι υποψήφιος δήμαρχος, και βρίσκεται και σε ισχύ και η δήλωση που έχει κάνει πρόσφατα και ο κύριος Κώστας Χριστόπουλος. Είναι η τρίτη υποψηφιότητα η οποία ανακοινώνεται αυτή τη στιγμή για τον Δήμο Πατρέων από τον κύριο Αλέκο Χρυσανταχόπουλο. Εάν θέλετε, μπορώ να σας συνδέσω ζωντανά. Ναι, ωραία, αυτό θέλουμε. Μερικά. Να δούμε και τον κόσμο, τι γίνεται στην αίθουσα αυτή, λοιπόν, Νίκο. Λοιπόν, να δούμε λοιπόν τι γίνεται. Έχετε εικόνα αυτή, λοιπόν. Δεν είναι διεθνές φεστιβάλ. Δεν είναι διεθνές ένα φεστιβάλ. Έχει κόσμο. Έχει. Και για εκδήλωση. Πολιτική τέτοια εποχή. Ναι, εντάξει. Αυτή είναι η συνεχώρα. Και βλέπω και πολλούς στο πάνελ. Ναι. Θα είναι. Θα πλησιάσει ο Νίκος, θα δούμε και λίγο την ομιλία. Τον Αλέκο Ξανακόπουλο στην κίνησή του. Μάλιστα. Είναι εικόνα μέσω του Skype. Ζωντανή σύνδεση αυτή τη στιγμή με το ξενοδοχείο Αστήρ και τον Αλέκο Ξανθακόπουλο, ο οποίος είναι στο βήμα. Με τον Ζελεγίδη και άλλους καθηγητές στο Πόσκολο και αναδείξαμε πολύ νωρίς ότι υπάρχουν υδρογονάδρακες. Όταν κάποιοι κασκογελούσαν στην Πάτρα,
και κάποιοι μας λιτορούσαν. Α, αναφέρεται τώρα στους υδρογονάνθρακες και τα ευρήματα στον Πατραϊκό. Καταλάβει τι σημαίνει. Όμως, πέρασα σε ένα νόμο, συγγνώμη για την αναφορά την ονομαστική, έτσι είναι η αλήθεια, διάταξη ότι το 5% των ωφελημάτων σε λεώνασμα, σε οικονομική βάση, από τη δραστηριότητα που παίρνει το ελληνικό δημόσιο δικαιώματα από την εξόριξη των αναφράκων της εταιρείας που τις έχει παραχωρήσει, πηγαίνει στην αυτοδιοίκηση. Να λοιπόν που εμείς τα επόμενα χρόνια... Είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Ναι, δημοτικός σύμβουλος, σωστά. Απόστολε, τώρα και επικεφαλής παράταξη, έτσι. Ναι, μιλάει για το τέλος του 5%, το οποίο θα πρέπει να αποδίδεται από τις εταιρείες υδρογονανθράκων στους δήμους, έτσι ώστε να έχουν τα χρήματα αυτά ως αποζημίωση για το κακό που θα μας συμβαίνει με την εξόριξη πετρελαίων. Έτσι. Ναι, εντάξει, αυτό νομίζω είναι μέσα στη συμβατική υποχρέωση της εταιρείας. Τουλάχιστον αυτό είχε ανακοινωθεί από την πλευρά του αρμόδιου Υπουργείου. Αλλά όλα αυτά βεβαίως σε ένα βάθος τουλάχιστον δεκαετίας, Κωνσταντίνε. Μην νομίζουμε ότι θα αρχίσει να ρέει ο μαύρος χρυσός στην Πάτρα και στην περιοχή από αύριο μεθαύριο. Μετά την εκδήλωση που θα κάνει η Λιολιό Κολυπέρα, ας πούμε, από το Ρος θα πάμε στο Μαύρο. Και εκεί θα αρχίσουν να έρχονται τα πετροδολάρια. Δεν είναι, τουλάχιστον 10 χρόνια χρειάζονται. Τώρα δεν ξέρω αν ο στόχος του Αλέκου Σανδακόπουλου είναι να εκλεγεί δήμαρχος και να αρχίσουμε να εκμεταλλευόμαστε τα χρήματα από τους υδρογονάνθακες σε 10 χρόνια. Κυρία Κολυπέρα, ευχόμαστε κάθε επιτυχία στην εκδήλωση σας, πραγματικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα είμαστε εκεί. Με τις κάμερές μας, θα είμαστε κοντά σας. Ναι. Θα δείξουμε όσο πιο πολύ μπορούμε. Χωρίς εσάς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα, κύριε Φλαμή. Χωρίς εσάς δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε ευχαριστούμε τίποτα. Ευχαριστούμε πάρα χωρίς πολύ. Χωρίς εσάς. Θα πάμε τώρα σε ένα θέμα και σε εκεί που έχει σχέση με την Εκκλησία. Τώρα είχαμε και πριν πένθυμα χτυπούν οι καμπάνες στην Αιγαίρια και τα Καλάβρητα. Θα δούμε τι θα γίνει στην Πάτρα. Βλέπετε τις καμπάνες. Αμβρόσιος, κινητοποίηση, κινητικότητα κατά του νομοσχεδίου, του νόμου της αλλαγής φύλου. Ο Αμβρόσιος, ύψος ελάβαρο κατά του νόμου για την αλλαγή φύλου και ταυτότητας στα 15 έτη. Χθες κάλεσε τους κληρικούς της Ιεράς Μητροπόλεως Καλαρούτων και Γιαλίας και αποφασίστηκε ρήψη μέτρων διαμαρτυρίας με αφορμή το ψηφιστέν πλέον νομοσχέδιο για την νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου, το οποίο έχει αναπροσθεθεί σε μια σειρά ατυχών, όπως τις χαρακτήρισε, κυβερνητικών επιλογών, που στόχο έχουν την αποδόμηση της χριστιανικής πίστης και την κατάρρευση των ηθικών κανόνων και ιδεωδών της Ελλάδας. Ο Μητροπολίτης μίλησε σε κληρικούς και αποφασίστηκε ότι από την Κυριακή 15 Οκτωβρίου μέχρι το Σάββατο 21 Οκτωβρίου θα χτυπούν πένθυμα οι καμπάνες των εκκλησιών γύρω στις 12 το μεσημέρι για 3 λεπτά. Θα αναρτηθούν πανό διαμαρτυρίας σε κεντρικά σημεία της πόλεως του Αιγαίου με ανάλογα συνθήματα. Το ψήφισμα θα δημοσιευθεί σε όλα τα μέσα και θα σταλεί στον πρόεδρο της Ελληνικής Δημοκρατίας. Καμπάνες στην Αιγαίλια, λοιπόν, πένθυμα για τον νόμο. Δεν ξέρω κάθε μεσημέρι 12 η ώρα. Κάθε μεσημέρι 12 η ώρα. Για 3 λεπτά. Ding dang don, που λέει το τραγουδάκι, αλλά πένθυμα όμως. Όχι χαλούμενα, έτσι. Λοιπόν, πάμε σε ένα ρεπορτάζ. Όχι πρώτα. Πάμε πρώτα στην Κωνσταντίνα Γκατζούνα για το θέμα των μεταναστών, Απόστολε. Ναι. Τώρα με ειδοποίησαν γιατί το έχουμε έτοιμο το Skype. Είχαμε και σήμερα τα γνωστά, τα επεισόδια στο λιμάνι, στην λιμενική ζώνη. Να μπαίνουν μέσα, να υπάρχουν αστυνομικοί απ' έξω. Τα λέγαμε και με τον Νίκο Σύφαντο. Δεν είχαμε επεισόδια, αλλά Κωνσταντίνα, τι είχαμε πάλι και σήμερα? Δυστυχώς, όσο αυξάνεται ο αριθμός των μεταναστών και των προσφύγων που έχουν βρει κατάλημα στα παλιά εργοστάσια στην ακτή Δημαίων, αυξάνονται και οι εντάσεις μεταξύ τους σε καθημερινή βάση. Έχουμε πολιτικές ομάδες Πακιστανών και Αφγανών, οι οποίοι έρχονται καθημερινά σε συμπλοκή, προσπαθώντας να βρουν μια διέξοδο από το λιμάνι της Πάτρας προς την Ιταλία. Ναι. Τι θα γίνει τελικά? Τα ίδια, κάθε μέρα. Αστυνομία, λιμενικό. Τρέξιμο, συλλήψεις. Παιχνίδι, αυτό που λες. Και συλλήψεις τι. Ελεύθεροι μετά πάλι από λίγο. Έτσι. Όσοι έχουν χαρτιά τουλάχιστον, αφήνονται πάλι ελεύθεροι. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι. Βλέπουμε και τα επεισόδια εκεί το Σαββάτο. Θα τα δούμε σε λίγο αυτά σε ρεπορτάζ, αμέσως μετά τη σύνδεσή μας. Κωνσταντίνα, έχεις βρεθεί και εσύ στο σημείο πάρα πολλές φορές. Νομίζω ότι ακόμα πρέπει να γίνει κάτι εκεί.
Δεν πάει άλλο δηλαδή. Δεν ξέρω. Κάτι πρέπει να γίνει. Δώστε του χαρτιά, δώστε του. Ξέρω εγώ. Δεν είναι η κατάσταση αυτή. Και το βράδυ είναι επικίνδυνο και για τα διαφόρα αυτοκίνητα. Τα οποία μπορεί κάποια στιγμή, ανά πάσα στιγμή που μπορεί να περάσει κάποιο μπροστά του και να γίνει κάποιο ατύχημα. Μα έχουμε κάνει τέτοια ρεπορτάζ. Θυμάσαι πολλέ φορέ. Και υπάρχουν και ατυχήματα που έχουν γίνει έτσι. Έτσι. Με μετανάστες οι οποίοι στην προσπάθειά τους να διαφύγουν περνούν το δρόμο χωρίς να ελέγχουν, ο οδηγός αναπτύσσει ταχύτητα ιδιαίτερα σε εκείνα τα σημεία πριν από την ΑΒΕΞ και στο Λαδόπουλο που έχει μεγάλη ευθεία και δυστυχώς έχουμε τροχαία εκεί. Κωνσταντίνα, μια και εσύ έξω σύνταξη τώρα, έχουμε κάτι άλλο σοβαρό αυτή την ώρα που παίζει στην Πάτρα στην ευρύτερη περιφέρεια ή όλα είναι με λιγάλα και καλά και ήρεμα και ήσυχα? Όχι, όλα ήρεμα. Ωραία. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κωνσταντίνα. Να δούμε λοιπόν το ρεπορτάζ τώρα από τα επεισόδια που είχαμε στο λιμάνι με 70 περίπου μετανάστες να τρέχουν πανικόβλητοι πέρα δόθε και να έχουμε συμπλοκή κιόλας μεταξύ Αφγανών, Πακιστανών κλπ. Ένα ακόμη επεισόδιο μεταξύ αλλοδαπών μεταναστών σημειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής στην παραλιακή ζώνη της Πάτρας. Οι συμπλοκές στην ακτή Δημαίων ξεκίνησαν λίγο μετά τις 4, όταν για άγνωστη αιτία ενεπλάξαν στα επεισόδια μεγάλες ομάδες μεταναστών από το Αφγανιστάν και το Πακιστάν. Η εικόνα που επικράτησε στο λιμάνι είναι χαρακτηριστική. Όπως βλέπετε, οι μετανάστες τρέχουν από εδώ και από εκεί, προφανώς κάποιοι για να σωθούν, να ξεφύγουν δηλαδή, και κάποιοι τους κυνηγούν. Αρκετοί τραυματίστηκαν, ευτυχώς ελαφρά, ενώ το επεισόδιο έληξε με την παρέμβαση της αστυνομίας και του λιμενικού. Είχαμε δείξει και το ρεπορτάζ, Απόστολε, στο δελτίο ειδήσεων της Κυριακής για το θέμα του ανακριτή. Αλλά έχουμε νέα στοιχεία τώρα και μιλώ για την υπόθεση παιδεραστίας, έτσι. Την υπόθεση παιδεραστίας θυμίζουμε στα ψηλαλόνια που αποκαλύφθηκε. Μετά και τις καταγγελίες θυμίζουμε που υπήρξαν προς τους τηλεθεατές, να το υπενθυμίσουμε για μια ακόμη φορά. Υπήρξαν καταγγελίες, η αστυνομία άμεσα αντέδρασε και τελικά συνελήφθησαν δύο άτομα και η μητέρα των δύο κοριτσιών 12 και 17 ετών τα οποία εμπλέκονται σε αυτή την υπόθεση παιδεραστίας. Θα δούμε το ρεπορτάζ σε λίγο, γιατί θα δείτε λοιπόν εκεί ότι αφήνεται ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους ο πατρινός, ο ηλικίας 54 ετών, ο οποίος κατηγορήθηκε ότι αυτός ουσιαστικά ασελγούσε σε βάρος των κοριτσιών, Απόστολε, έτσι. Ναι, ακριβώς. Αλλά θα δούμε για ποιο λόγο λοιπόν αφήνεται ελεύθερος αυτός. Ακούστε, αφήνεται ελεύθερος διότι προσκόμισε ιατρικά στοιχεία και πιστοποιητικά ότι είναι ανίκανος. Και εδώ τώρα δημιουργούνται πολλά ερωτηματικά για το ζήτημα αυτό. Δηλαδή, σου λέει ότι λόγω ασθενειών που είχε αυτός ο άνθρωπος δεν μπορούσε να έχει ερωτική επαφή, όχι με ένα ανήλικο κορίτσι το οποίο είναι βρωμερό και τρισάθλιο, ή σαν πράξη εννοώ, αλλά ούτε με γυναίκα, με κανέναν. Και πραγματικά δημιουργούνται πολλά ερωτηματικά τώρα ως προς το θέμα αυτό. Γιατί σίγουρα δεν υπάρχει αμφισβήτηση ότι αυτά τα δύο κορίτσια τα έστελναν εκεί για αυτή τη δουλειά. Προφανώς τώρα αυτός δεν έκανε τίποτα. Πώς βρέθηκαν όμως φωτογραφίες του με ένα από τα κορίτσια? Ναι, γιατί πρέπει να θυμίσουμε ότι μέσα στο διαμέρισμα που έγινε και η σύλληψη των δύο αντρών, θυμίζουμε ότι είναι ο 54χρονος πατρινός και ένας 32χρονος Πακιστανός. Μάλιστα ο Πακιστανός δήλωσε ότι δεν είχε απλά σχέσεις με τη 12.